Είμαστε live και στα social media. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Αντωνάκος από την Demand First and Media, την εταιρεία η οποία σε επίπεδο fairs, όπως λέει ο τίτλος της, διοργανώνει μεταξύ άλλων την 6% hotel show, και σε επίπεδο media, που είναι το άλλο τμήμα των δραστηριοτήτων της, έχει δημιουργήσει το 100% broadcasting, την web TV που στόχο έχει να αναδεικνύεται σε μια συστηματική πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Ίσως είδατε, προσέξατε από τις αναφορές που έκανα ότι υπάρχει το 100% μπροστά από τους διάφορους τύπους των δράσεων στις οποίες αναφέρθηκα. Θα επαναλάβω λοιπόν και σήμερα ότι το 100% είναι αυτό που λέμε ο συνδετικός κρίκος, το νήμα που ενώνει όλα τα προϊόντα της εταιρείας μας, Demand First and Media, τα οποία απευθύνονται στον κλάδο της φιλοξενίας. Η Demand δραστηριοποιείται εκθεσιακά και μηδιακά σε διάφορα industries, ωστόσο οι δράσεις της στο hospitality industry έχουν το χαρακτηριστικό 100% στην αρχή του τίτλου. Οπότε, όπως λέω τακτικά, να θυμάστε το 100% για να μας αναγνωρίζετε. Η εκπομπή που παρακολουθείτε έχει τίτλο 100% Tour Destinations. Βλέπετε πάλι εδώ το 100% στην αρχή. Και κάθε Πέμπτη απόγευμα υποδέχεται σημαντικούς προσκεκλημένους με αντικείμενο της συζήτησης διάφορα επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, τους τουριστικούς προορισμούς και τη διαχείρισή τους. Η εκπομπή αυτή γίνεται με την επιμέλεια και με τη συνεργασία του Δημήτρη Βασιλείου, συνιδρυτή του Flatot 19 και δημιουργού της εταιρείας γαστροτουρισμού Authentic Greece, ενώ η ομάδα του Flatot 19 Flexible Tourism Destinations υποστηρίζει ενεργά την εκπομπή. Δυστυχώς ο Δημήτρης δεν είναι μαζί μας πάλι σήμερα, κάποιο τεχνικό πρόβλημα έχει. Ας ελπίσουμε ότι θα το λύσει γρήγορα, οπότε ξεκινάμε την επανάσταση χωρίς τον Δημήτρη σήμερα και ελπίζουμε ότι σταδιακά θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Σήμερα η εκπομπή έχει ως φιλοξενούμενους έναν παραδοσιακό και έναν εναλλακτικό προορισμό. Οι εκπρόσωποι των προορισμών θα μιλήσουν σήμερα μαζί μας, να δούμε δεδομένα, προοπτικές, προτινόμενες λύσεις για τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κάθε προορισμός, ενώ σήμερα θα συνεχίσουμε και μια κουβέντα που ξεκινήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, όπου προσπαθούμε να διασυνδέσουμε στην ουσία την γαστρονομία με τον τόπο και την τουριστική του λειτουργία. Ο παραδοσιακός προορισμός που φιλοξενούμε σήμερα είναι η Κέρκυρα, οπότε με μεγάλη χαρά και τιμή θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Χαράλαμπο Βούλγαρη. Καλησπέρα κύριε Βούλγαρη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο κύριος Βούλγαρης, γνωστός και μη εξαιρετέως για τον τύπο, απλά θα αναφέρω ότι είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Και επίσης έχουμε μαζί μας και τον κύριο Σπύρο Χαλικιόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας. Καλησπέρα κύριε Χαλικιόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα κύριε Αντωνάκο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι την συζήτηση, αναλύοντας πρώτα απ' όλα τον προορισμό Κέρκυρα. Κύριε Βούλγαρη, ξεκινήσαμε και μια κουβέντα πριν, στο backstage όπως λέμε, σε σχέση με το προφίλ του προορισμού Κέρκυρα. Πώς το αναλύεται αυτή τη στιγμή? Η Κέρκυρα είναι ένας παραδοσιακός προορισμός, από την άλλη υπάρχουν καινούργιες τάσεις. Πού βρίσκεται το νησί αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά αυτό το επίπεδο? Θα έλεγα ότι η Κέρκυρα, όπως είπατε, είναι ένας παραδοσιακός προορισμός, ένας από τους μεγάλους 5 προορισμούς της Ελλάδας τουριστικούς, με αφήξεις άνω των περίπου 1,5 εκατομμύριο σε κανονικές συνθήκες, γιατί δεν μιλάμε για τις συνθήκες COVID που έχουν αλλάξει τα πάντα. Εγώ λέω πάντα η Κέρκυρα συνδυάζει τα πάντα. Είναι μια πανέμορφη πόλη, η παλιά πόλη της Κέρκυρας που είναι το διαμάντι στο crown του νησιού μας. Είναι αγαπημένο για όλους μας αυτό το κομμάτι, να ξέρετε. Να είστε καλά. Πανέμορφα τοπία με παραλίες που είναι διαφορετικές, είτε πας στο βορρά είτε στο νότο, με μεγάλες αμμουδιές είτε με βότσαλο, ανάλογα τι αρέσει τον επισκέπτη. Ένας παραδοσιακός προορισμός συνήθως για τους κεντροευρωπαίους και ιδιαίτερα όμως για τους Βρετανούς, οι οποίοι αποτελούν και την κυριότερη αγορά που έχουμε σαν τουριστών στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι η Κέρκυρα είναι σε ένα μετέχμιο
Τόσα χρόνια το έλεγα και πριν σε εσάς προσωπικά ότι δουλεύαμε σαν τουριστικός προορισμός λίγο στον αυτόματο και σιγά σιγά βλέπω μια μετεξέλιξη των υπηρεσιών που δίνει τα ξενοδοχεία, έχουν ανοίξει καινούρια. Υπήρχε ένα gap στα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία και βλέπουμε αυτό σιγά σιγά να έχουν έρθει διάφορες επενδύσεις και να προσπαθούν να το γεμίσουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι μπορούμε να εξελιχθούμε και σαν προορισμός. Και ιδιαίτερα τώρα που είναι μια δύσκολη περίοδος για τον τουρισμό, οι επενδύσεις αυτές δεν έχουν σταματήσει. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια και το περσινό χειμώνα και το φετινό είδαμε αρκετά καινούρια εργοτάξια να συμβαίνουν στο νησί. Δηλαδή υπάρχουν ανακαινήσεις ξενοδοχείων, χτίζονται κάποια καινούρια και ιδιαίτερα αυτά πάνε στα 4 και 5 αστέρια, δείχνοντας μια τάση προς ποιοτικότερο τουρισμό. Αυτό που ήθελα να πιστεύω ότι ως φορείς μας λείπει πάντα ήταν να κάνουμε κάποια σωστή έρευνα πρωτογενή, να δούμε πού είμαστε σαν προορισμός για να καταλάβουμε πού θέλουμε να πάμε. Άμα δεν κάτσουμε και συνοηθούμε να δούμε πού είμαστε και πώς μας βλέπουν οι πελάτες μας, μετά θα μπορούμε να κάτσουμε να σχεδιάσουμε σωστά πού θέλουμε να πάμε. Γιατί πολλές φορές λέμε πού θέλουμε να πάμε χωρίς να ξέρουμε την πραγματικό μας position. Και γι' αυτό χρειάζεται μια συνολική έρευνα, ώστε να δούμε τις απαιτήσεις που έχει το νησί σε υποδομές, όχι μόνο τουριστικές, αλλά και τα νοσοκομεία του, τα λιμάνια του, πόσο μπορούν να πάρουν. Οπότε αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούμε να στοχεύσουμε και να το καταφέρουμε. Είχαμε σκοπό να το κάνουμε. Το COVID μας καθυστέρησε λίγο στις διεργασίες μας, αλλά είναι το επόμενο βήμα που χρειάζεται σαν προορισμό στην Κέρκυρα. Είναι αλήθεια, επειδή ως 100% Hotel Show ήρθαμε και δύο φορές στην Κέρκυρα με το 100% Hotel Workshop Tour και μέσα από αυτές τις δράσεις ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους του χώρου, με εντυπωσίασε και τις δύο φορές η δίψα, θα έλεγα, των ξενοδόχων, τουλάχιστον με τους οποίους ήρθα σε επαφή, για να πάνε στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Όταν κάποιος δηλαδή δεν στέκεται στις όποιες δάφνες του παραδοσιακού ή της παλιάς πραγματικότητας. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το θέμα με τις υποδομές είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το θέσαμε και πριν. Θα έχετε και την ευκαιρία και εσείς και ο κύριος Χαλικιόπουλος έτσι να αναφερθείτε εκτενέστερα. Εάν θα θέλαμε να πούμε ότι να ορίσουμε τα βασικά σημεία όπου ενδεχομένως η Κέρκυρα προορισμός διαφέρει από την υπόλοιπη Ελλάδα ή τέλος πάντων τα ισχυρά της σημεία, πού θα τα τοποθετούσαμε? Δηλαδή, τι θα θέλαμε να αναδείξουμε ως προορισμός σε αυτούς που θέλουμε να προσεγγίσουμε πελατειακά? Κύριε Χαλικιόπουλος, να απαντήσω εγώ, δεν ήξερα. Ναι. Τη SWOT ανάλυση της Κέρκυρας θα θέλαμε να κάνουμε. Τα weaknesses, όπως είπαμε, είναι οι υποδομές. Δυστυχώς και όχι οι δημόσιες υποδομές μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά οι δημόσιες υποδομές. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και μετά περισσότερο, ιδιαίτερα τα θέματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με τα σκουπίδια και μας έκαναν μια πολύ κακή διαφήμιση, ας το πούμε, στο νησί, που παλέψαμε να την αντιστρέψουμε σιγά-σιγά. Και ευτυχώς βλέπουμε ότι κάποια, τουλάχιστον από επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν γίνει κάποια βήματα και τα θέματα έχουν πάρει κάποια τροπή ώστε να λυθούν και με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Από εκεί πέρα, το πιο δυνατό κομμάτι της Κέρκυρας, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η Κέρκυρα τα συνδυάζει όλα. Συνδυάζει, όπως είπα, ένα πανέμορφο τοπίο, μια πόλη οπότε, που είναι στολίδι. Συνδυάζει τη διασκέδαση, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό σε πολύ έντονο βαθμό. Οπότε ο επισκέπτης μπορεί να έρθει να δει εδώ στην Κέρκυρα και να προσαρμοστεί ανάλογα που θέλει. Η Κέρκυρα είναι πραγματικά ένας προορισμός που είτε είναι για οικογένειες, είτε είναι για μεμονωμένους πελάτες, είτε είναι για νέα ζευγάρια. Έχει να δώσει εμπειρίες σε όλους. Και ξέρουμε ότι πια ο κόσμος ψάχνει εμπειρίες. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και εγώ το λέω και οι εμπειρίες που μπορεί να τις κάνει και share, γιατί τις βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο απλά να τις ζήσει ο ίδιος. Θέλει να τις δείξει και στους φίλους του, θέλει να τις βγάλει στο Instagram, στο Facebook. Οπότε αυτό η Κέρκυρα μπορεί να το προσφέρει και με το παραπάνω. Και υπάρχουν πάρα πολλά κρυφά στολίδια σε αυτό το νησί, πάρα πολλά κρυφά gems, τα οποία περιμένουν πραγματικά τον κόσμο να τα ανακαλύψει και όσο και Κερκυραίος να είσαι, ακόμα και τώρα ανακαλύπτεις πράγματα. Και αυτό είναι ένα πανέμορφο πράγμα του νησιού. Ωραία. Ευχαριστώ για αυτή την αρχική τοποθέτηση, κύριε Βουλγαρή. Κύριε Χαλικιόπουλε, να περάσουμε σε εσάς, να δούμε λίγο το ζήτημα αυτό του πού θέλει να πάει το νησί τουριστικά, εσείς και ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Καταρχάς, έχετε μία εικόνα για το προφίλ των πελατών. Πόσο εξαρτάται, ας πούμε, από τη βρετανική αγορά το νησί
Να το δούμε καταρχάς από εκεί, που σχετίζεται λίγο και με τις εξελίξεις για το 2021. Κοιτάξτε, σίγουρα το νησί μας εξαρτάται από την αγγλική αγορά, σε ποσοστό περίπου 40% της αγοράς. Είναι ένα μεγάλο νούμερο, ένα σημαντικός αριθμός. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα όλη αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας. Δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα ακόμα και στη ροή των κρατήσεων, γιατί είχαμε μια ροή κρατήσεων από την αγγλική αγορά, κακά τα ψέματα. Όχι μεγάλη βέβαια, όπως θα έπρεπε να είναι αυτή την εποχή, αλλά υπήρχε μια ροή, η οποία με την απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, βέβαια, πάγωσαν οι κρατήσεις και είδαμε ότι και οι tour operator ξεκινούν πάλι από την 1η Ιουλίου. Έχουν βάλει σαν ημερομηνία έναρξη σεζόν και την Κέρκυρα 1η Ιουλίου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι ξενοδόχοι πιο πολύ βασίζονται στην αγγλική αγορά, κακά τα ψέματα. Οπότε θα δημιουργήσει και ένα πρόβλημα στο άνοιγμα των ξενοδοχείων, θεωρώ. Δηλαδή, κάποια ξενοδοχεία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να ανοίξουν στα μέσα του Μαΐου, θεωρώ ότι τώρα θα η ημερομηνία αυτή θα πάει προς τα πίσω. Οπότε θα δημιουργήσει ίσως και κάποιο πρόβλημα σε κάποιες άλλες αγορές. Έχουμε αρκετά προβλήματα να ξεπεράσουμε. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία δεν έχουν ανοίξει καθόλου πέρσι, όπως ξέρετε. Οπότε το πρόβλημα της ρευστότητας είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολεί, βέβαια, και θα μας απασχολεί όλους τους προορισμούς, όχι μόνο εμάς. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό όμως το οποίο με ρωτήσατε είναι ότι πραγματικά στην Κέρκυρα, θέλω να πω, γίνονται το τελευταίο διάστημα σοβαρές επενδύσεις. Η Κέρκυρα διαθέτει, έτσι, για να πούμε και με τους αριθμούς, 23 ξενοδοχεία πεντάστερα. Γίνονται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σε εξέλιξη άλλα δύο, τα δύο μεγάλα project. Ένα από αυτά είναι και του κύριου Βούλγαρη, ο οποίος πραγματικά κάνει ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στο νότιο συγκρότημα του νησιού. Οι επενδύσεις λοιπόν αυτές ως προς την ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρώ ότι πάμε καλά και η Κέρκυρα ανεβαίνει. Το πρόβλημα όμως το οποίο αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να το αναφέρω είναι ότι είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε έργα υποδομής, κακά τα ψέματα. Το νησί μπορεί να ήταν ο πρώτος τουριστικός προορισμός, από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς που άνοιξαν από τη δεκαετία του 60 και μετά. Εδώ θέλω να αναφέρω και το γραφείο το τουριστικό το οποίο έχουμε. Είναι πραγματικά ίσως το παλαιότερο στην Κέρκυρα, είναι από το 1961. Οπότε ήμουν μικρός τότε βέβαια, αλλά έχω δει όλα τα διαφορετικά στάδια που περάσαμε μέχρι το σήμερα. Και μπορώ να πω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, ειδικά με τους ΟΤΑ, οι οποίοι πραγματικά έχουν μείνει πολύ πίσω σε έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του νησιού. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι ιδιώτες κάνουν επενδύσεις, όμως παράλληλα θα πρέπει να γίνονται και τα έργα υποδομής. Και μιλάμε για έργα υποδομής τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουν σχέση και με την ποιότητα ζωής του νησιού μας, αλλά και ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται, π.χ. ο οποίος θα πάει στο ξενοδοχείο του κ. Βούλγαρη, είναι ένα παράδειγμα, θα πρέπει και η διαδρομή, δηλαδή οι υποδομές του δρόμου για την κατεύθυνση αυτή να είναι ανάλογες. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά οι δρόμοι είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο το επισημαίνουμε και με την Ένωση Ξενοδόχων και ο ίδιος ο Μπάμπης, ο κ. Βούλγαρη, συγγνώμη, έχει κάνει πάρα πολλές συνέργειες και εμείς ξεχωριστά και όλοι μαζί. Αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει. Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα των δρόμων, για παράδειγμα, θυμάμαι ότι ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που με προβλημάτισαν και εμένα όταν για πρώτη φορά ήρθα σαν τουρίστα στην Κέρκυρα. Και ενώ έμεινα κατενθουσιασμένος από τα πάντα, κάθε φορά που έπρεπε να μετακινηθώ από το βόρειο στο νότιο κομμάτι, για παράδειγμα, ήταν πραγματικά μια άσκηση για πολύ δυνατούς λίτες. Και να προφανώς να σημειώσουμε επίσης το πρόβλημα με τα σκουπίδια που σε κάποια στιγμή ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη δυσφήμιση για το νησί. Ναι, παρακαλώ κύριε Χαλκιόπουλε. Θα ήθελα να πω ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Βασικά δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι πραγματικά, θα το πω ευθέως, στερούνται αποτελεσματικότητας και οράματος, αλλά και στόχων. Δηλαδή έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε έργα ανάπτυξης και είναι αυτονόητα, δηλαδή, ότι οι δρόμοι, το κλείσιμο των λακκούβων, η σήμανση, η σηματοδότηση, το αποχετευτικό, η ίδρυυση, πεζοδρόμια, κυκλοφοριακό, ειδικά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Κέρκυρα. Το πάρκινγκ επίσης.
Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης. Αλλά είναι όμως και προβλήματα τα οποία διονύζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις. Σωστά. Για να επανέλθω λίγο στο θέμα του προφίλ του πελάτη, εκτός από τη βρετανική αγορά, η ιταλική αγορά πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο νησί? Η ιταλική αγορά το τελευταίο διάστημα δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ και αρκετά χρόνια είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά βέβαια η περίοδος ήταν πάντα μικρή. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν Ιούλιο-Αύγουστο πιο πολύ, και ιδιαίτερα Αύγουστο όπως ξέρουμε. Αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μεγαλώσει λίγο, είχε επιμηκυθεί η περίοδος τους. Βασική αγορά, έτσι, η οποία είναι και υψηλού εισοδήματος, είναι η ρώσικη αγορά, η οποία, όπως ξέρετε, πέρσι ήταν κλειστά τα σύνορα για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Γίνεται και μια προσπάθεια να ανέβει και η ουκρανική αγορά στην Κέρκυρα το τελευταίο διάστημα. Έχουν ήδη κάποιες πτήσεις, οι οποίες θα ξεκινούσαν το 2020, αλλά τώρα τις περιμένουμε το 2021. Υπάρχουν βέβαια η Ολλανδική αγορά, η Βέλγικη αγορά, γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές αγορές είναι αυτές οι οποίες αποτελούν βέβαια και το 90% των πελατών μας. Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Βουλγάρη, πριν προχωρήσουμε στο τι περιμένουμε για το 2021, θα ήθελα λίγο να κάνουμε έτσι μια overall αναδρομή στο 20. Εσείς έχετε την εμπειρία τόσο ως πρόεδρος ενός ξενοδόχων, όσο και όντας ο ίδιος ιδιοκτήτης ξενοδοχείων. Πώς εξελίχθηκε το 2020? Καταρχάς, είπε ο κ. Χαλικιόπουλος, δεν άνοιξαν όλα τα ξενοδοχεία, το ξέρουμε αυτό πανελλαδικά. Αν θέλετε, δώστε μας μια εικόνα πόσα περίπου άνοιξαν στην Κέρκυρα το 2020 και επίσης πώς έγινε η γενική διαχείριση. Τώρα εκεί είχαμε με τη βρετανική αγορά ανοίγματα, πρωτόκολλα, ανακοινώσεις της χώρας, ποιες ήταν οι αντιδράσεις κτλ. Δώστε μας, αν θέλετε, μια αίσθηση της εμπειρίας που είχαμε το 20. Άμα μιλούσαμε όπως μιλάμε τώρα πριν ένα χρόνο, η ανασφάλεια που είχαμε ήταν πολύ μεγάλη. Και τώρα υπάρχει ανασφάλεια, αλλά η τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί δεν ξέραμε πώς θα λειτουργήσουμε, πότε θα λειτουργήσουμε, πώς θα ανοίξουμε, αν θα ανοίξουμε με πρωτόκολλα, αν αυτά τα πρωτόκολλα θα δουλέψουν. Ήμασταν πραγματικά στον αέρα και ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, κατά τη γνώμη μου, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας στην Περσινά. Και αυτοί που το άνοιξαν, που ήταν περίπου το 60%, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, όπως περίπου και στην Ελλάδα, στα ίδια ποστά κοιμαθήκαμε, και στην Κέρκυρα ήταν περίπου 60-10 ξενοδοχεία ανοίξανε. Εγώ τους έλεγα ήρωες, όποιος έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο. Τελικά καταφέραμε και λειτουργήσαμε. Λειτουργήσαμε με ασφάλεια, που αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Είδαμε ότι μέσα στο προσωπικό μας δεν είχαμε πολύ μικρά κρούσματα. Πανελληνίως από τα τεστ που γίνανε, που διενεργήθηκαν από τον ΕΟΔΙΑ, τα κινητά τμήματα του ΕΟΔΙ. Οπότε αυτό τουλάχιστον ήταν ένα δείγμα ότι μπορούμε και φέτος να λειτουργήσουμε με αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία έχουμε ζητήσει να γίνουν κάποιες αλλαγές και να είμαστε ασφαλείς. Αυτό ήταν το σημαντικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγα, ότι πέρσι τέτοια εποχή, θυμάμαι, συζητούσαμε με τη Βόρεια Ελλάδα, με κάποιους ξενοδόχους εκεί, και λέγαμε τι τυχεροί που είστε εσείς, που θα έρθουν όλοι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, αυτοί οι Σέρβοι, οι Βαλκάνοι, που είναι οι κύριες αγορές τους, με τα αυτοκίνητα και θα έχετε κόσμο, ενώ εμείς θα έχουμε τους Άγγλους, οι οποίοι πέρσι τέτοια εποχή ήταν στη χειρότερη κατάσταση, είχαν πάρα πολλά κρούσματα και δεν θα φοβόμαστε ότι δεν θα μπορεί να έρθει άνθρωπος. Τελικά είδαμε ότι εξελίχθηκε τελείως το αντίθετο. Δηλαδή, οι Άγγλοι τελικά ήρθαν Ιούλιο-Αύγουστο και μας στηρίξαν. Ήταν πάνω από 40% των αφήξεων πέρσι. Ενώ τα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα κλείσανε και δεν μπορούσαν να έχουν κόσμο στη Χαλκιδική. Οπότε αυτό δείχνει πως αυτή η πανδημία δεν σηκώνει προβλέψεις. Αυτό το λέμε συνέχεια, το ξαναλέω συνέχεια, όπου και να μπορώ να μιλάω, ότι οι προβλέψεις μας τις έχει απαγορέψει το COVID, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Οπότε είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, και όταν λέμε πότε θα ανοίξουμε τώρα, τα πράγματα μπορεί από μία μέρα στην άλλη να λήξουν. Σκοτσέζοι κοντούς είναι, οι κρατήσεις βλέπουμε μπαίνουν μία μέρα, άλλες μέρες δεν μπαίνουν καθόλου. Ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση, όχι μόνο και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, βλέπουμε πώς πάει το εμβολιαστικό πρόγραμμα στις διάφορες χώρες, και αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο πότε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Το 20 πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Εμείς κάναμε πάρα πολλές, και σαν νέους ξενοδόχων, σεμινάρια στα ξενοδοχεία μας και στο προσωπικό μας. Φέραμε γιατρούς, ειδικούς, να μπορέσουν να εξηγήσουν τα πρωτόκολλα για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά.
Το άλλο που είχαμε τρέξει, ένα πρόγραμμα το οποίο δούλεψε αρκετά καλά, ήταν τα μεγάλα ξενοδοχεία να μπορούν να εκπαιδεύσουν τα μικρά ξενοδοχεία. Επειδή εμείς, κάποιοι μεγάλοι ξενοδόχοι, είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε κάποια μεγάλα γραφεία που μπορούσαν να πάρουν πιστοποιήσεις. Οπότε, όταν παίρνοντας αυτές τις ιδιωτικές πιστοποιήσεις, είχαμε ένα παραπάνω, ας το πούμε, know-how από ένα μικρό ξενοδόχο. Οπότε, ένας στόχος ήταν στις δικές μου να καλέσουν τα ξενοδοχεία της. Τα μεγάλα, τα ξενοδοχεία των μικρών περιοχών, των ίδιων περιοχών που είναι μικρά και δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να εκπαιδευτούν από εμάς χωρίς κόστος για αυτούς. Και αυτό βοήθησε, έγινε σε αρκετές περιπτώσεις. Οπότε μπόρεσε, γιατί καταλαβαίνω ότι μια περιοχή, αν είναι safe και, ή δουλεύει πιο ασφαλής, βοηθάει και το μικρό ξενοδοχείο και το μεγάλο πελάτη. Βγαίνει έξω, περπατάει, πηγαίνει στα εστιατόρια. Οπότε είναι, το βλέπαμε σαν κοινότητες και το αγκαλιάσαν αυτό. Αλλά περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ίσως επειδή το μείγμα των Βρετανών ήταν λίγο, βοήθησε τελικά και είχαμε λίγο μικρότερη μείωση σε σχέση με το 19 από ότι είχαν περιοχές ανάλογες όπως η Ρόδο, η Κρήτη, αλλά τα ποσοστά πάνω κάτω ήταν κοντά και αυτά. Σημαντικό όμως, το πιο σημαντικό αυτό που είναι το μάθημα αυτό, ότι λειτουργήσαμε με ασφάλεια και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να το... Και αυτό ήταν και η διαφήμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από πέρσι για να μπορέσουμε να δείξουμε και φέτος ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε έτσι ασφαλείς. Σωστά. Σωστά. Ο Δημήτρης είναι μαζί μας πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Χίλια συγγνώμη. Εντάξει, δεν μπορούμε. Είναι σαμποτάζ του Δημήτρη του Αντωνάκου αυτό για να μην γίνω μαζί του. Να μας κάνει όλες τις ερωτήσεις ο Δημήτρης. Ναι. Ο άλλος Δημήτρης. Κύριε Χαλκιόπουλε, καλησπέρα, κύριε Χαλκιόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Βασιλείου. Συνεχίστε, θα σας βρω εγώ στην πορεία, θα σας βρω. Νομίζω για να απαντήσω, Δημήτρη, ότι το σύστημα τρόμαξε όταν είπες ότι επειδή δεν βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή θα έχεις πολλά να πεις, γιατί τα συστήματά μας είναι με νοημοσύνη, δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, είσαι μαζί μας λοιπόν και παρεμβαίνεις κανονικά. Θα σας πιάσω στην κουβέντα, προχωρήστε εσείς. Ωραία. Εγώ, κρατάω απλά... το ερώτημα που ήδη ανέκυψε από αυτά που είπε ο Μπάμπης ο Βούλγαρης, για θέματα διαχείρισης προορισμών τώρα, γιατί είπε λειτουργήσαμε σαν προορισμός και τα λοιπά, ήδη κράτησα μια ερώτηση για μετά. Έτσι κι αλλιώς, ναι, και εμείς το έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Μια και αναφερθήκαμε σε πρωτόκολλα, θα ήθελα λίγο την αίσθησή σας και εσάς κύριε Βούλγαρη και εσάς κύριε Χαλκιόπουλε, τελικά τι προέκυψε ως feedback από τους πελάτες πέρσι. Θυμάμαι ότι αυτό που μας απασχολούσε πάρα πολύ ήταν κατά πόσον μια διαδικασία με πρωτόκολλα όπου θύμιζε ενδεχομένως στρατόνα και λιγότερο φαν και διασκέδαση, ότι τέλος πάντων θα είχε προβλήματα. Φαίνεται ότι τελικά, τουλάχιστον η αίσθηση που έχουμε εμείς, είναι ότι δεν ήταν τόσο προβληματικό αυτό το ζήτημα και οι πελάτες αισθάνονταν ασφάλεια. Έχετε την ίδια εικόνα ή είναι διαφορετική η αίσθηση που έχετε? Κύριε Βουλγάρη. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Δηλαδή, το feedback που πήραμε από τα ξενοδοχεία που ακολουθούσαμε τα μέτρα για τα πρωτόκολλα που είχαν θεσπιστεί, ο πελάτης αυτό το εκτίμησε και είδαμε ότι δεν υπήρχε γκρίνια σε θέματα διαχείρισης αποστάσεων, μασκών, ό,τι είχαμε ζητήσει. Από εκεί πέρα, δημιουργήσει κάποια λειτουργικά προβλήματα. Εμείς το είχαμε πει την πρώτη στιγμή, δεν θέλουμε να είμαστε νοσοκομείο και νομίζω ότι αυτό ήταν το κομμάτι το σημαντικό στη διαπραγμάτευση με τους επιδημιολόγους και επιτροπές, να φανούν τα ξενοδοχεία ότι είναι ξενοδοχεία και όχι, όπως είπατε, στρατώνες ή νοσοκομεία. Από εκεί πέρα, τα θέματα που είδαμε, δηλαδή ιδιαίτερα όταν εγώ έπαιρνα τηλέφωνα, ήταν το θέμα τα ιδιαίτερα στα εστιατόρια, που με τους μπουφέτες που δημιούργησαν κάποιες μεγάλες ουρές από τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση, το πράγμα. Αυτό το επισημάναμε φέτος και υπήρχε μια διόρθωση, μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Εκεί κάπως δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Όταν δημιουργούνταν ώρες και έπρεπε να περιμένουν πολλοί πελάτες, γιατί έπρεπε να σερβιριστούν ένας-ένας από κάποιους από το προσωπικό μας. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι το πιο πολύ εκτίμηση είδαμε. Και εγώ πραγματικά έβλεπα πέρσι στους πελάτες μας, στις διαφορετικές χώρες, πώς αντιμετωπίζονταν και πώς φαινόταν το πρόβλημα στη χώρα τους και πώς ήταν μέσα στα ξενοδοχεία, ήταν αντίστοιχα. Δηλαδή, οι Ιταλοί, που συνήθως ήταν ένας λαός που ήταν στο ξενοδοχείο, ας το πούμε, ευγενικά λίγο πιο χύμα σε μερικές καταστάσεις, επειδή είχαν περάσει αυτό το πολύ δύσκολη κατάσταση τον περσινό χειμώνα, τους έβλεπες πάντα με τη μάσκα, πάντα ήταν σοβαροί, πάντα ήταν. Ενώ κάποιοι, ας το πούμε, Βαλκάνοι, που ήταν λίγο πιο. Συνήθως δεν ήταν πιο σφιχτή, εκείνη τη στιγμή ήταν αρκετά πιο χαλαρή. Οπότε έβλεπες την κατάσταση στη χώρα τους να αντικατοπτρίζεται και στα ξενοδοχεία μας μέσα.
Και συνήθως από χώρες που έβλεπες μία αντιμετώπιση την έβλεπες τελείως διαφορετικά. Από εκεί πέρα όμως, σαν οι Εγγλέζοι πώς ήταν στο συγκεκριμένο θέμα, έχω μια απορία. Οι Εγγλέζοι στο συγκεκριμένο θέμα πώς ήταν, θα το βρούμε μπροστά μας, γι' αυτό ρωτάω. Θα σας πω, γιατί έχουμε τόσους πολλούς Εγγλέζους που ήταν στο τετράστερο, εμένα κάναν λίγο πανικό, στο πεντάστερο ήταν κύριοι. Οπότε ήταν ανάλογα με τον Εγγλέζο. Μια χαρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, βλέπεις και τον Εγγλέζο του, ας το πούμε, τρίτου τετράστερου, είναι μια τελείως αντιμετώπιση, ας πούμε, του κάβου που λέμε στην Κέρκυρα, της Νότιας Κέρκυρας, που είχε μια πολύ μεγάλη διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εκεί να ξεσκάσουν και ό,τι και να τους λέγαμε, λέγαμε, εγώ ήρθα εδώ για να ξεσκάσω και άσε με ήσυχο. Ενώ σε κάποια άλλα ξενοδοχεία που ήταν, επειδή εμείς έχουμε και ένα τετράστερο και ένα πεντάστερο αυτή τη στιγμή, μπορούσαν να διακρίνουν αισθητά τη διαφορά μεταξύ της ποιότητας της αντιμετώπισης του τουρίστα μέσα στο ξενοδοχείο και πώς αντιμετώπιζε τα μέτρα. Κύριε Χαλικιόπουλε, θα θέλαμε, καθώς συνεχίζουμε το θέμα του προφίλ του πελάτη και τη δική σας γνώμη για αυτό, τελικά ο πελάτης τι προτιμάει, ασφάλεια ή ξεφυνιασιά? Τι φαίνεται να ζητάνε οι πελάτες για τη συνέχεια? Για την περσινή σεζόν έχω να προσθέσω κάτι, επειδή σε αυτά που είπε ο κ. Μπουλγάρης πριν, ότι όντως το πρόβλημα το μεγάλο με τους Άγγλους το αντιμετωπίσαμε στα τριάστερα ξενοδοχεία, όπου εκεί πραγματικά ήταν ανεξέλεκτη η κατάσταση. Δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα, αυτή είναι η αλήθεια. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά συμπεριφοράς, και γενικά υπήρξε μία... να το πω έτσι, σέβονταν τα πρωτόκολλα. Έκανα ό,τι ήθελαν, δυστυχώς. Αυτό το αντιμετωπίσαμε και εμείς και βέβαια αυτό δημιουργήθηκε προβλήματα και στις άλλες αγορές, στους πελάτες που είχαμε στα ίδια ξενοδοχεία. Οπότε εκεί είχαμε ένα θέμα, αυτή είναι η αλήθεια. Όντως, τα πεντάστερα... Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Χαλκιόπουλε, σε αυτό. Βεβαίως. Πριν έρθει αυτή η κατηγορία των πελατών που ήταν λίγο πιο ξεχαρμανιαστική, ας το πω έτσι, λίγο πιο risk takers, λίγο πιο απ' όλα, όπως είπατε όλοι, 3-4 αστέρια και κάτω και Αγγλία. Αυτό, σε αυτή την κατηγορία το περιμένατε από πριν, ήταν τα μηνύματα τέτοια για αυτούς ή δεν ήμασταν ψηλιασμένοι? Το περιμέναμε γιατί πήγαμε σε last minute και το last minute πάντα οι προσφορές, οι χαμηλές τιμές, κακά τα ψέματα και οι τιμές θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι ειδικά στα τριάστερα είναι πάρα πολύ χαμηλές. Καταλαβαίνετε ότι ρωτάω εν ώψη της φετινής χρονιάς, δεν μένω στο περσινό. Δηλαδή, αν αντίστοιχα είναι τα μηνύματα για φέτος, έχουμε θέματα να λύσουμε. Καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί tour operators, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πουλούσαν τα πακέτα τους σε πολύ χαμηλές τιμές, ακόμα και κάτω του κόστους, διότι υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία όλοι γνωρίζουμε, την πανδημία. Οπότε, ανάλογα, ήταν και ο κόσμος ο οποίος μας επισκέφτηκε. Εννοώ ποιοτικά, έτσι. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια και μιλήσαμε και προηγουμένως και για την παλιά πόλη της Κέρκυρας και τα λοιπά. Υπήρχαν τα πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία και ο τρόπος που κινούνταν οι τουρίστες και τα λοιπά. Επειδή όμως από την άλλη το βράδυ στην Κέρκυρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παλιά πόλη, τι γίνεται εκεί σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης του προορισμού στους δημόσιους χώρους? Ποιο είναι το feedback που έχετε από την περσινή εμπειρία? Κοιτάξτε, δυστυχώς την περσινή χρονιά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε πάρα πολύ ζωή η πόλη στο βράδυ. Κατά τα ψέματα, αλλά από τους ντόπιους, πιο πολλοί οι οποίοι συχνάζουν σε κάποια συγκεκριμένα μπαράκια. Οι περισσότεροι από τους ξένους παρέμειναν στα ξενοδοχεία τους. Δεν βγήκαν πάρα πολύ έξω, δυστυχώς, να διασκεδάσουν. Απλώς θα προσθέσω ότι υπήρχε όμως καλή συμμετοχή στις εκδρομές. Κάτι το οποίο το φοβόμαστε εμείς, σαν τουριστικοί πράκτορες, πραγματικά επειδή από εκείνη και τα έσοδά μας, είχαμε ένα φόβο ότι, για την περσινή σεζόν μιλάω, ότι οι πελάτες θα κλειστούν στα ξενοδοχεία μέσα και δεν θα πάρουν εκδρομές. Όμως θα πρέπει να ομολογήσω ότι πήραν εκδρομές και είμαστε ικανοποιημένοι, τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι. Οργανωμένες εννοείται. Όταν λέμε εκδρομές, εννοούμε για τον πολύ κόσμο οργανωμένες. Στις εκδομές που τα optional tour, τα οποία πουλάμε εμείς σαν τουριστικά γραφεία. Και θα ήθελα να προσθέσω ενδεικτικά μερικούς αριθμούς για να καταλάβω την απώλεια εισοδήματος που είχαμε σαν επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο για τις αφήξεις του 2019 είχαμε 1.483.420 άτομα. Το 2020 όμως είχαμε 401.808. Καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό μείωση είναι περίπου στο 73%. Το 2019,
Στα καράβια τα οποία έρχονταν την Ιταλία, στο λιμάνι λοιπόν, είχαμε 28.737 άτομα, ενώ το 2020 είχαμε 6.016. Επίσης, στις κρουαζιέρες είχαμε το 2019 420 κρουαζιερόπλια, 768.189 επιβάτες, ενώ το 2020 είχαμε 9.936 άτομα, που σημαίνει πτώση μείον 98,7%. Δηλαδή, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και καταλαβαίνετε ότι σε ποια τραγική κατάσταση βρίσκονται οι τουριστικές αρκετές από τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού μας, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο και παρατεταμένο lockdown. Τα προβλήματα ρευστότητας μας ταλαιπωρούν όλους και φυσικά αυτά τα οποία ανέφερα είναι κοινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι προορισμοί, όλοι οι υπόλοιποι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδας. Μπορώ να κάνω εγώ μια ερώτηση? Αυτό σημαίνει ότι αν φύγουμε από τα ξενοδοχεία για τα οποία πρέπει να πούμε ότι υπάρχει. Τώρα έχουμε τον κύριο Βούλγαρη, ο οποίος εκτός από πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας έχει και 6, 7, 8, 9 άλλες ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένου του μέλους του ΔΟΣΟΥ του ΞΕΕ και κυρίως του μέλους του ΔΟΣΟΥ του ΣΕΤΕ. Υπάρχει λοιπόν μια οργανωμένη αντιμετώπιση της πολιτείας στα ξενοδοχεία, θεωρώντας ότι είναι κρίσιμος πόρος του συστήματος. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που είπε ο κύριος Χαλκιόπουλος και μάλιστα έχουμε δει και μια έρευνα πραγματικά να αποτυπώνει αυτά που λέει ο κ. Χαλκιόπουλος με βάση τη Ρόδο, όπου εκεί τρέξανε έρευνες και πολλή αρθρογραφία και ξέρουμε ότι αυτά που είπε ισχύουν λίγο πολύ. Εκτός ξενοδοχείων, λοιπόν, τώρα εγώ προσπαθώ να καταλάβω, ένας προορισμός, γιατί δεν θέλω να σας πάω λίγο στη διαχείριση των προορισμών σιγά-σιγά. Εκτός προορισμών, τα θέματα των. Γιατί θέλουμε, φαντάζομαι, να διπλασιάσουμε πελάτες φέτος, τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Θεωρητικός τουλάχιστον. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν πάει κανένα να ανοίξει χρονιά να πάμε. Ναι. Δεν λέμε τι θα γίνει, που δεν θα γίνει. Αλλά λέμε τι θέλουμε. Καμία πρόβλεψη δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ μπορώ θέλουμε, να κλείσουμε την κάμερα να σας κάνω πρόβλεψη. Να βγούμε από την εκπομπή να σας κάνω πρόβλεψη. Εγώ είπα πριν ότι απαγορεύει ο COVID τις προβλέψεις. Αυτό το έχουμε μάθει. Αλλά δεν μας σταματάει κανένας να κάνουμε. Ωραία. Άρα να ρωτήσω τον κύριο Χαλκιόπουλο, εκτός και τον κύριο Βουλγαρή, εκτός ξενοδοχείων, που τα πράγματα δεν πήγανε πάρα πολύ καλά έτσι κι αλλιώς, ο κόσμος είχε θέματα. Και όχι μόνο εστιατόρια, όλη η αλυσίδα. Ακόμη και τα καταστήματα που ζουν από τον τουρισμό, με την πτώση που άκουσα για τις κρουαζιέρες, επίσης επιτείνεται όλη αυτή η αναταραχή. Φέτος, ποια είναι η υποδομή που πάμε να σχεδιάσουμε για να πούμε μπορούμε να στοχεύσουμε σε διπλάσιο αριθμό πελατών, που πραγματικά δεν θα έχουμε και προβλήματα, δεν ξέρω, συνοστισμών ή άλλων, και γενικά θα τρέξει όλη η αλυσίδα κτλ. Υπάρχει κάποιος τοπικός σχεδιασμός που να διευκολύνει και δεν ξέρω πώς οι διάφοροι φορείς είναι μεταξύ τους σε μια συνεργασία για αυτά τα θέματα? Θα πρέπει να ομολογήσουμε καταρχάς ότι η συνεργασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας δεν είναι καλύτερη. Όπως δεν είναι καλή και η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με τους υπόλοιπους Δήμους. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Ναι, κατάστατα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο βγαίνει και το οποίο το έχουν καταλάβει όλοι μας και είναι κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο στο νησί μας, στον τουρισμό, έτσι, ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο μας απασχολεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έχουμε σκεφτεί και με τον κύριο Βουλγαρή, είναι η ιδέα των δικών μας φορέων, να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και θα καλέσουμε, έχουμε προγραμματίσει να καλέσουμε τους βουλευτές του νησιού, την κυρία Περιφερειάρχη, την κυρία Δήμαρχο και τους υπόλοιπους δύο δήμαρχους, γιατί έχουμε τρεις δήμους στη Κέρκυρα, όπως ξέρετε. Επίσης, κάποιον από το τμήμα αρχαιολογίας, θα δούμε ποια άλλα άτομα θα έρθουν. Είναι μια συνάντηση που πρέπει να γίνει και βέβαια και τους αρχηγούς από τους δημοτικούς συνδυασμούς, όλους τους αρχηγούς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι φταίει σε αυτό το νησί και τι είναι αυτό το οποίο μας κρατάει πίσω τόσα χρόνια. Εγώ θα πω ότι είναι, να το πω έτσι, μια κατάρα, είναι βαριά κουβέντα αυτή, αλλά θα πρέπει πραγματικά επιτέλους εμείς τουλάχιστον και τώρα που υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με την Ένωση Ξενοδόχων, με την Ομοσπονδία Νοικιαζομένων Καταλημάτων, με την Ιόνια Ομοσπονδία Εμπορίου. Για πρώτη φορά υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Και σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και ο κύριος Βούλγαρης πάρα πολύ. Είναι πολύ συνεργητικός και η σχέση μας είναι άψογη αυτή τη στιγμή. Και όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο και σκοπό, ο οποίος είναι
η ανάπτυξη του νησού μας. Δηλαδή να δούμε το νησί μας να προκόβει, να το πω έτσι απλά, και να μην συζητάμε τώρα για προβλήματα αυτά τα οποία ανέφερα πριν, δηλαδή για τους δρόμους, για λακκούβες, για τέτοια πράγματα, τα οποία αυτά είναι αυτονόητα και χρειάζονται ένα καλό προγραμματισμό, το είπα και πριν. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, να μπορέσει το νησί να το πω έτσι να ξεμπλοκάρει και να προχωρήσει μπροστά, διότι εάν δεν γίνει αυτό τώρα, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και ο Άγιος Μεν μπορεί να είναι προστάτης του νησιού και να μας προστατεύει τόσα χρόνια, αλλά θεωρώ κάποια στιγμή θα κουραστεί και ο ίδιος. Συγγνώμη που το λέω αυτό, με όλο το σεβασμό προς τον Άγιο. Καταλαβαίνουμε τι είναι. Καταλαβαίνουμε τι είναι. Μας βοηθάει, δηλαδή, μας έχει σώσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις. Ελπίζω να βάλει το χέρι του και σε αυτή εδώ για τελευταία φορά τουλάχιστον να μπορέσει το νησί να πάρει μπρος και να ξεφύγει από αυτή την κάγκρενα που έχει όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικά, βέβαια, όταν κάνουμε επίκληση στους Αγίους για να λύσουμε τα προβλήματα, δείχνει και μια απελπισία. Έχουμε καλό άδειο εδώ, έχει βοηθήσει πολύ. Πώς να αντέξει, Μπάμπη μου. Γι' αυτό κάνουμε και λιτανίες, τον βγάζουμε και για να κάνουμε άλλη μία, να βελτιώσει. Είναι άλλο επίπεδο. Η σημερινή κουβέντα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε καλύψει και το υπερπέρα. Έτσι, έτσι. Κύριε Βουλγαρή, να μας δώσετε λίγο μία εικόνα για το 2021. Τι λένε τα μηνύματα μέχρι τώρα, αν υπάρχουν κάποιες κρατήσεις. Με όλες τις ιδιότητες αυτή την απάντηση θέλουμε, κύριε Βουλγαρή. Όχι μόνο θα κέρδει. Έχω πάρει πολλές ιδιότητες, όπως το είπατε, και έχω αρχίσει να μην έχω χρόνο για να κάνω την πιο σημαντική μου ιδιότητα, που είναι επιχειρηματίας και ξενοδόχος στην Κέρκυρα, όπως είπε ο κ. Χαλκιόπουλος. Θέλω να τον ευχαριστήσω για καλά του λόγια πριν. Πραγματικά θα συνεχίσω να φτιάξω λίγο αυτό πρώτα. Είναι πραγματικό, εντάξει. Ότι έχουμε μια άψογη συνεργασία, οι φορείς, οι αμυγός τουριστικοί φορείς, τον τελευταίο 2 χρόνια, και αυτό πραγματικά μπορούμε και συζητάμε με την πολιτεία και με την τοπική αυτοδιοίκηση σε άλλο επίπεδο όταν είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό το έχουμε καταφέρει και αυτό δεν υπήρχε, γιατί πραγματικά εγώ ασχολούμαι λίγο με τα κοινά τα τουριστικά εδώ και 5-6 χρόνια, και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, δεν το λέω, ποιος θα δείξει και ποιος θα κάτσει στην καρέκλα. Τώρα αυτό μεταξύ μας έχουμε μια ίσια νοοτροπία, είμαστε καθαροί ότι όλοι θέλουμε, το μόνο που θέλουμε να πάει μπροστά η Κέρκυρα. Και φυσικά πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή τη διαχείριση του προορισμού με ένα DMO. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε συνέχεια. Όλο κολούσαμε, όπως είπα, στα θέματα ποιος θα πληρώνει και ποιος θα κάθεται στην καρέκλα. Αυτά τα θέματα τώρα ξέρω ότι μεταξύ μας δεν τα βλέπουμε σαν προβλήματα. Τα βλέπουμε διαφορετικά και είναι καιρός να πάμε μπροστά. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε όχι σήμερα, προχθές. Όχι ούτε καν χθες. Εγώ θα επισημάνω. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε λίγο για την φετινή χρονιά. Το είπα πριν, είναι σκοτσές κοντούς. Βλέπουμε ανακοινώσεις από την Ευρώπη, αλλάζουν τα πράγματα από μέρα σε μέρα. Δηλαδή μπαίνουν κρατήσεις για μια εβδομάδα όταν συζητάνε ότι θα ανοίξει η Βρετανία 17 Μαΐου. Ξαφνικά βγαίνει ο Τζόνσον, λέει για το πρόστιμο, κλείνουν τελείως οι κάνουνες. Ξαναβγαίνει η J2, λέει ότι ανοίγουμε 1η Ιουλίου, σταματάνε τα πάντα. Σήμερα βγαίνει η TUI, η UK και η British Airways και λένε και η EasyJet θα ξεκινήσουμε κανονικά 17 Μαΐου, πάλι αρχίζουμε να τσιμπάμε. Τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα. Εμείς ανοίγουμε όμως Δευτέρα. Το είπατε αυτό, φαντάζομαι. Δευτέρα. Το είπατε αυτό. Ανοίγουμε σαν προορισμός. Εντάξει, για να ανοίξουμε προορισμός πρέπει να υπάρχει ζήτηση και πρέπει να υπάρχουν πτήσεις. Οπότε αυτό είναι. Ανοίγουμε χωρίς να ανοίγουμε πραγματικά. Okay. Το είπα και πριν, είναι μάλλον για να μπορέσει λίγο πιλωτικά να έρθει κάποιο κόσμο, να δούμε αν θα φύγει η καραντίνα, να δούμε πώς θα γίνουν τα τέστινγκ. Αυτά τα ξέρουμε από πέρσι, και να μπορέσουν να έρθουν κάποιοι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν μόνιμες κατοικίες στην Κέρκυρα και ζουν αρκετό πάνω από 6 μήνες εδώ, να μπορέσουν να έρθουν στα σπίτια τους. Αυτό σίγουρα είναι θετικό. Δηλαδή, δεν βρίσκω αρνητικό ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι το αεροδρόμιο θα είναι εδώ και θα λειτουργεί. Αλλά από εκεί και πέρα, πραγματικά θα λειτουργεί όταν θα έρθουν πτήσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και αυτή η ημερομηνία, παρότι από την κυβέρνηση είναι 14 Μαΐου, εμείς ακόμα δεν έχουμε δει τη ζήτηση. Τα ξενοδοχεία ακόμα παίρνουν πολύ λίγες κρατήσεις. Δηλαδή, και βλέπω ιδιαίτερα στα χαμηλότερες κατηγορίες ξενοδοχεία, 2-3 αστέρια είναι σχεδόν μηδενικές, στα τετράστερα λίγες, στα πεντάστερα υπάρχει μια λίγο μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλά πολύ πολύ πιο πίσω από τα νούμερα του 19. Αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα ότι πληρώνεται. Θα έλεγα και από το 20 επίσης που είμαστε πίσω τώρα αυτή τη στιγμή. Από το 20. Δεν συγκρίνω ποτέ εγώ με το 20 για το λόγο ότι ό,τι είχα στα συστήματα μου το 20 δεν ήταν πραγματικά στοιχεία. Τα έβλεπα κρατήσεις, έβλεπα νούμερα και έλεγα θα έρθουν πραγματικά, δεν θα έρθουν, αύριο ακυρώνονται. Ήταν λίγο στον αέρα, γι' αυτό πάντα μου αρέσει. Μπορώ, αν με επιτρέψεις, να συμπληρώσω λίγο την ερώτηση που έκανε ο Δημήτρης, να την απαντήσετε και οι δύο για να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Και αυτή είναι η εξής. Εγώ θα ήθελα να έχω μια αίσθηση, παρόλο που αποφεύγεις να μιλήσεις με νούμερα για τη φετινή χρονιά, εντάξει, σεβαστό.
Το ερώτημά μου είναι αν η φετινή χρονιά είναι μία προσωρινή κρίση που νιώθουμε ότι θα περάσει, άρα κάνουμε μια διαχείριση κρίσης φέτος κάπως, ή νιώθουμε, εμπλουτίζοντας το ερώτημα του Δημήτρου Αντωνάκου, ότι πρέπει, έχουμε μπει ή πρέπει να μπούμε σε μια μεγαλύτερη φάση αλλαγής μοντέλου, όπου πρέπει να μιλήσουμε ίσως και για άλλες μορφές τουρισμού που θέλω να ρωτήσω, να μας απαντήσει λίγο πιο πολύ ο κύριος Χαλικιόπουλος κτλ. Ας το απαντήσουμε όλο μαζί το ερώτημα για να κλείσουμε κιόλας, γιατί μας περιμένει και ο σεφ σου, να ξέρεις, σε αναμονή. Έχω δει το όνομά του εδώ και περιμένω να μου πει για πιο νόστιμα πράγματα από ό,τι λέμε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα τα δύο πράγματα που είδες δεν πρέπει να είναι διαφορετικά ή το ένα ή το άλλο, πρέπει να είναι μαζί. Υπάρχει πολλής καυγάς στο ίντερνετ, ξέρεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή καυγάς. Το μοντέλο θα είναι έτσι, θα είναι γιουβέτσι, πλακωνόμαστε, βριζόμαστε, διάφορα, γι' αυτό το βάλα. Υπάρχει κρίση και θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση. Δεν θα πάμε ξαφνικά σε νούμερα καλά αυτή την χρονιά. Βλέπουμε κρατήσεις, λέμε last minute, εγώ το βλέπω να πηγαίνει last second. Δηλαδή ξαφνικά θα ανοίγει η κάνουλα, θα μπαίνουν κρατήσεις, θα βλέπουμε την υποδημιουργική κατάσταση, θα κλείνει μπορεί, πώς θα πηγαίνει το πρώτο τα εμβόλια, βλέπουμε αλλάζουν, βλέπουμε τον Johnson & Johnson έρχεται, δεν έρχεται, έρχεται, δεν έρχεται, το AstraZeneca. Είμαστε, γι' αυτό λέω είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Οπότε σίγουρα διαχείριση κρίσης θα γίνει και φέτος και η κρίση θα συνεχίσει. Από εκεί και πέρα, μέσα στην κρίση είναι και περίοδος αλλαγής. Οπότε πρέπει εμείς να πάρουμε αυτή την κρίση, να μάθουμε τι κάναμε λάθος και όχι τι κάναμε λάθος μόνο στην κρίση, τι κάναμε λάθος και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ώστε όταν θα παρουσιαστούμε να υπάρχει το καινούριο μοντέλο. Αυτό το καινούριο μοντέλο, αν θα μπορέσει να λειτουργήσει φέτος, δύσκολα. Φέτος νομίζω ότι πιο πολύ θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε μια εποχή COVID. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει όμως η εποχή COVID να μας μάθει, ώστε κάποιες αλλαγές να αρχίσουν από φέτος και αυτές οι αλλαγές να μεγαλώσουν και να γίνουν μάθημα για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και από εκεί πέρα, επειδή με ρώτησες για πρόβλεψη, αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω κρατήσεις 20 με 30% να είναι μέσα πληρώτες μέσα στα ξενοδοχεία μας, τουλάχιστον τα μεγάλα. Στα μικρά πρέπει να είναι ακόμα χειρότερα η κατάσταση. Ενώ αντίστοιχα το 19 θα ήταν στο 60-70% αυτή την εποχή τα συστήματα μας γεμάτα κρατήσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πίσω είμαστε. Μπαίνουν και αυτές οι κρατήσεις πάλι μπορούν να φύγουν, γιατί έχουμε δώσει release speeds, έχουμε δώσει τρόπους να μπορεί να ακυρώσει ο πελάτης, γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε κανένας. Πρόβλεψη άμα θα έκανα, ελπίζω και εγώ να πάμε σίγουρα καλύτερα από το 20, με μια αυξητική τάση, ιδιαίτερα από Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και αν μπορεί να παρατείνουμε όσο παραπέμπουμε τη χρονιά, αν υπάρχει ζήτηση, γιατί όσο καταλαβαίνουμε ότι θα έχει υποβαλλιστεί ο κόσμος, θα είναι πιο εύκολο να πετάξει και θα υπάρχει πιο πολύ όρεξη. Το ΣΕΤ γενικά μιλάει για 40%, αλλά αυτό το 40% σε σχέση με το 19 είναι. Κάθε μέρα που χάνουμε σίγουρα πέφτει, αλλά από εκεί πέρα είναι, πιάνει και τα ξενοδοχεία πόλη, πιάνει το business tourism, πιάνει την κρουαζιέρα, από αυτά θα έχουν πολύ μεγαλύτερη πληγή. Οπότε εγώ θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον οι θερινοί προορισμοί θα μπορέσουν να έχουν ένα νούμερο, να είναι πάνω από το 40% του 19 σε νούμερα, να φτάσουμε γύρω 50 με 60. Εκεί θα ήθελα να πάμε σαν ρεαλιστικό στόχο, αλλά πάντα τα πράγματα όσο χάνουν μέρες χάνουν και τέτοια, οπότε ποτέ δεν ξέρεις. Και εγώ αυτό θα βάλω σαν μια αισιόδοξη νότα, όχι ως σίγουρα ρεαλιστικό σενάριο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι εάν, όπως είπατε, πέρυσι άνοιξε το 60% των ξενοδοχείων, εάν φέτος ανοίξει, ας πούμε, το 100%, το πρόβλημα ενδεχομένως να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ποια είναι η αίσθησή σας? Σίγουρα, εγώ λέω αυτό που δεν πρόσθεσα πριν που κάναμε τη συζήτηση και σε είπα το 60%. Άμα ανοίγαμε όλοι πέρσι, θα ήμασταν όλοι σε πολύ χειρότερη μοίρα από ότι θα ήμασταν κανονικά. Καταλαβαίνουμε ότι η πίτα μοιράστηκε σε αυτά τα ξενοδοχεία που ανοίξανε και γι' αυτό αυτά τα ξενοδοχεία πήραν το ρίσκο, αλλά τελικά ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά, νομίζω, από όσους ανοίξανε. Αυτό δείχνει η τέτοια, γιατί ανοίξαμε και με τους μήνες που υπήρχε ένας περισσότερος τζίρος. Δηλαδή, τα ξενοδοχεία πουλάνε λίγο καλύτερα στη μέση Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και τους μήνες αυτούς πραγματικά πήγαμε κάπως καλύτερα. Δηλαδή, οι πρόοδοι μας δεν ήταν στο 30-40% αυτούς που ανοίξαμε, ήταν στο 60-70-80%. Οπότε, αυτούς τους μήνες κάπως μπορέσαμε να καλύψουμε ένα κομμάτι των ζημιών. Και αυτό ήταν θετικό. Επειδή η ώρα έχει πάει παρατέταρτο, επειδή σας άφησα μόνο σας τόση ώρα και τα λέτε όλα. Εγώ θα έλεγα πρώτη να, Δημήτρη, αν έχεις, δεν έχεις αντίρρηση, να κλείσει ο κύριος Χαλικιόπουλος τη στρατηγική απάντηση στο θέμα, μαζί με τις πινελιές που ξέρω ότι θέλει να βάλει, θα τον αφήσουμε να το χειριστεί. Θα ήθελα μόνο με την αγάπη μου να πω κάτι on air στον Μπάμπη το Βουλγαρί. Εγώ έχω την αίσθηση, και προσωπώντας και την ομάδα Φλατών, και το λέω με μια μαθηματική αποτύπωση αυτό, ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέμα του πού πάνε τα πράγματα επιδημιολογικά αλλά και με τις ανάγκες διαχείρισης πεδίου. Η αίσθησή μου είναι, και πιθανώς να μην το έλεγα άμα δεν ήσουν ο Μπάμπη και μέλος του δοσού του ΣΕΤΕ, ότι έχω την αίσθηση ότι ένα τόσο πολύπλοκο πρόβλημα ο κλάδος το έχει παραφύσει στο κράτος. Νιώθω ότι ο κλάδος
πρέπει να ενισχύσει λίγο πιο πολύ για το πόσο πολύπλοκο και δύσκολο είναι το πρόβλημα. Γιατί το εμείς δεν γίναμε ξαφνικά Δανία και Γερμανία να έχουμε ένα κράτος που να τούν εύκολα να λειτουργήσουν δια επιστημονικότητες που διαβάζω και διάφορα τέτοια. Και νιώθω ότι έχουμε υποτιμήσει όλοι μαζί στον ιδιωτικό τομέα το πόσο είναι δύσκολο το πρόβλημα και περιμένουμε ένα κράτος να σώσει την παρτίδα μόνο με αποζημιώσεις. Αυτή είναι η αίσθησή μου και το πενταφέρω και κάποια στιγμή να κάνουμε και μεγαλύτερη κουβέντα γι' αυτό. Και το λέω με αγωνία γιατί και εγώ εξαρτώ με αυτό το κλάδο. Ζω 100% από αυτό. Έτσι. Συμφωνώ. Οπότε απλώ το λέω σαν πινελιά, το βλέπω κάποια στιγμή. Έτσι είναι. Το κράτο θα πρέπει να βασίζεται σε νούμερα και στατιστικά και βλέποντα. Την οποία δουλειά πρέπει να την κάνουμε εμεί να του τη δώσουμε ψηλομασημένο το πράγμα. Γιατί το κράτο. Και αυτό μας το έχουν δηλώσει, το βλέπουμε καθαρά. Αυτό βασίζεται στα στοιχεία που βλέπει σήμερα. Δεν μπορεί να δει μπροστά το κράτος. Και παίρνει μέτρα ανάλογα με τι βλέπει σήμερα. Εμείς προσπαθούμε να δούμε μπροστά. Και αυτό πρέπει να τους βοηθήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε δουλειά. Κύριε Χαλικιόπουλε, είμαστε στα χείλη σας, δεν σας διακόπτουμε καθόλου. Πείτε αυτά που ξέρω ότι θέλετε να πείτε. Εντάξει, όπως είχαμε πει σε όλες τις τηλεδιασκέψεις μέχρι τώρα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι αυτή η σεζόν είναι μια μεταβατική σεζόν. Εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε κρατήσεις για το 2022. Θεωρώ ότι είναι και αυτό μια λύση, να δώσει μια ρευστότητα στους ξενοδόχους, φυσικά και στις επιχειρήσεις γενικά. Διότι θεωρώ ότι το 2021, όπως από τις ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι κινδυνεύουμε να μην πιάσουμε ούτε το 50%. Εγώ θεωρώ ότι θα κινηθούμε γύρω στο 45% του 2019. Ο Υπουργός Οικονομικών, σε τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος, ο κύριος Σταϊκούρας. Βέβαια, του είπαμε όλο το σεβασμό ότι το 60%, το οποίο είπε ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά, 60% του 2019, εύχομαι να διαψευστώ, αλλά δεν το βλέπω να πηγαίνουμε πάνω από 45%. Και αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν όλη τη ροή των κρατήσεων και του τουρισμού. Και φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση, με τα κρούσματα που έχουμε, με τη συχνότητα των εμβολιασμών, που η ροή είναι χαμηλή, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι και με την ελληνική αγορά βέβαια, αυτό το οποίο προέκυψε. Και χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε και υπόλοιπες αγορές, διότι κατά τα ψέματα οι πτήσεις ήταν προγραμματισμένες για τέλη Απριλίου, έτσι για το 2021, κατά τα ψέματα. Όμως όλοι οι tour operators έχουν τραβηχτεί προς τα πίσω και θεωρώ ότι από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και μετά θα βλέπουμε έτσι, κάποια σταδιακή σοβαρή κίνηση στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε το μεγάλο ανταγωνισμό το οποίο έχουμε, κακά τα ψέματα. Έχουμε μια Τουρκία απέναντι από εμάς, η οποία χρησιμοποιεί όχι και τις καλύτερες μεθόδους, να το πω έτσι, δουλεύει και με πλάγιους τρόπους, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτά τα rapid test και τα PCR test, κανένας δεν μου λέει εμένα, δεν αποκλείει ότι η Τουρκία μπορεί να τα πρημοδοτεί αυτά. Και είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ για την επιλογή η οποία θα κάνουν οι πελάτες, οι ταξιδιώτες και βέβαια τους ίδιους tour operators, οι οποίοι παίρνουν και το μεγαλύτερο ρίσκο. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια πολύ δύσκολη σεζόν. Όλα αυτά τα rapid test, η διαδικασία τρεις μέρες πριν να φύγουν οι πελάτες από εδώ, να κάνουν rapid test. Μιλάμε για χιλιάδες rapid test. Δεν ξέρω πώς θα έχει προγραμματίσει η κυβέρνηση, πώς θα γίνουν. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, οι πελάτες των ξενοδοχείων, των καταλυμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν και αυτό το άγχος για να προλάβουν να κάνουν το rapid test έγκαιρα κτλ. Και το κοστολόγιο βέβαια, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, κατά ψέματα αυξάνει το κόστος του ταξιδίου. Αλλά το πιο βασικό που ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον έχουμε πλέον το know-how, δεν είναι πλέον μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία τώρα πάμε στο δεύτερο χρόνο. Η κυβέρνηση είχε τα δεδομένα από την προηγούμενη χρονιά για τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Γιατί περιμένουμε τόσο καιρό να ανακοινωθούν αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία θα βοηθούσαν και αυτά σε μια ροή. Εγώ δεν λέω ότι θα έλεγαν το πρόβλημα της ροής των κρατήσεων, όμως θα βοηθούσαν. Να σας απαντήσω κλείνοντας, γιατί είμαστε κουρασμένοι όλη η κοινωνία, όλοι δηλώνουμε κουρασμένοι. Θέλουμε να ξεκουραστούμε όλοι, κύριε Γαλλικιόπουλε. Δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό όμως και εμείς σαν επιχειρήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό. Και οι εργαζόμενοι, ας σκεφτούμε και αυτούς, κατά τα ψέματα, είναι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, υποφέρουν και αυτοί μαζί μας. Με τα τόσα προβλήματα ρευστότητας που έχουν και αυτοί, πρέπει να τους σκεφτόμαστε και αυτούς, διότι είναι μέλος της οικογένειάς μας.
Πριν κλείσουμε, εγώ απλά θα ήθελα, κύριε Χαλικιόπουλε, αν θέλετε μία τοποθέτηση σε αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, κατά πόσον θεωρείτε ότι ο κορονοϊός μπορεί να επιταχύνει κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορά την Κέρκυρα για το μοντέλο του τουρισμού, για ενδεχομένως το θέμα της αειφορίας, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο συζητάμε, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κτλ. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Βούλγαρη αυτά που είπε πριν, ότι πρέπει να είμαστε, που να το πω, όπως στο σούπερ μάρκετ, να έχουμε όλες τις διαφορετικές μορφές τουρισμού, να έχουμε και τους VIP, να έχουμε και την νεολαία που πηγαίνει στα κλαμπ κτλ. Υπάρχουν μια άλλες ειδικές περιοχές για αυτά, δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Και βέβαια έχουμε αρκετά και πολύ μεγάλα περιθώρια, ειδικά στην Κέρκυρα, ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού και του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού. Έχουμε τα πάντα στην Κέρκυρα. Μπορεί να αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια και ο γαστρονομικός τουρισμός έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Και είναι και πολύ σημαντικό, βέβαια, να προβάλλουμε την αυθεντικότητα, κάτι το οποίο λείπει από την Ελλάδα. Λείπει. Έχει χαθεί πλέον η αυθεντικότητα, ακόμα και στις γεύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές μορφές, λοιπόν, εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και μπορούν να βοηθήσουν και αυτές, βέβαια, στο νησί μας. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή, για να γίνει αυτή η επιμήκυση της τουριστικής σεζόν, θα πρέπει να έχουμε ένα εκθεσιακό, ένα συνεδριακό κέντρο. Δεν υπάρχει συνεδριακό κέντρο. Δεν υπάρχει ένας πολυχώρος στον οποίο θα γίνονται διάφορες μεγάλες εκδηλώσεις, διεθνούς ελληνικούς. Δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Επομένως, πώς θα γίνει αυτή η επιμήκυση? Ο πελάτης δεν μπορεί να έρθει εδώ και να μείνει μόνο στο ξενοδοχείο μέσα, όσο και καλό να είναι το ξενοδοχείο, όσο και να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον και να κοιτάζουμε μπροστά για την επόμενη δεκαετία, όχι για 2 και 3 χρόνια που ακούω που σκέφτεται οι υπεύθυνοι στην κυβέρνηση και στον κόσμο κτλ. Δηλαδή, πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός, σε συνεννόηση με τους φορείς, όλοι μαζί ενωμένοι, να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας, ο οποίος είναι η άριστη παροχή υπηρεσιών και το να έχουμε όλες αυτές τις υποδομές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ωραία. Αυτή τη νότα αισιοδοξίας θα κλείσουμε. Να πω κάτι, Δημήτρη, στους φίλους από την Κέρκυρα. Επειδή έχω αρκετούς φίλους από την Κέρκυρα, ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος προορισμός στην Ελλάδα που να ακούω τόσο πολύ από τους ανθρώπους της Κέρκυρας που λένε ότι είμαστε ο λιγότερο ανεπτυγμένος από όσο μας αξίζει. Αυτή την έκφραση νομίζω ότι δεν το έχω ακούσει από κανένα άλλο προορισμό παρά μόνο από την Κέρκυρα. Και μπορεί να είναι αλήθεια, απλώς λέω εγώ τα ακούσματα, έτσι. Κοίτα, δεν ήσουν στην εκπομπή. Είπα στον κύριο Βουλγάρη ότι αυτό που μου έμεινε μένα από 2 workshops που κάναμε ως 100% hotel workshop tour ήταν ο προβληματισμός των ανθρώπων της Κέρκυρας για να αναβαθμίσουν το προϊόν. Γυρίσαμε αρκετούς τουριστικούς προορισμούς, ήταν στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό από μόνο του είναι πολύ ελπιδοφόρο. Περιμένει ο Βουλισμάς. Αποχαιρετούμε όλους τους υπόλοιπους. Κύριε Βούλγαρη και κύριε Χαλικιόπουλε, ευχαριστούμε. Θέλω να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, κύριε Χαλικιόπουλε. Ήθελα να πω πριν ότι όντως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από τους ξενοδόχους και από τους τουριστικούς πράξτες, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού, και ότι όντως έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα σε καινοτόμα τεχνολογία, δηλαδή σε ψηφιακή. Όλες οι υπηρεσίες μας πλέον γίνονται ψηφιακές, έχουν ψηφιοποιηθεί, συγγνώμη. Οπότε έχουν γίνει προσπάθειες και θεωρώ ότι αυτό είναι που μας κρατάει και είμαστε ανταγωνιστικοί. Βέβαια, στην Κέρκυρα έχουμε και την ωραία φύση, έχουμε όλα αυτά τα οποία ανέφερε. Το καλύτερο νησί είσαστε, το καλύτερο νησί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε, Δημήτρη, νομίζω καλό τον είναι αναλαμβάνω, σήμερα. Τον αναλαμβάνω, το Σπύρο, το Βουλισμά. Αν μπορεί να ανοίξει την κάμερά του μόνο, κύριε Σπύρο, άνοιξε. Και να πούμε 2 πράγματα διαδικαστικά. Το Σπύρο, θυμίζω σε όλους ότι για Δημήτρη τον έχουμε ξαναβγάλει σε εκείνο το webinar workshop που κάναμε το Δεκέμβριο, που είχε βγει με τον κύριο Βούλγαρη και μιλήσαμε για γαστρονομία και τοπικά προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να πω στον αγαπημένο Σπύρο το εξής, και με το θάρρος της άνεσης που έχουμε. Θα μιλήσουμε σχετικά λίγο, όχι μόνο γιατί τα αφεντικά προηγουμένως μας καθυστερήσανε, αλλά επειδή ανακοινώνουμε κιόλας με τον Δημήτρη ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ειδική εκπομπή για τη γαστρονομία, στον τουρισμό ειδικά,
Οπότε με το Σπύρο ως πρόεδρο της Λέσης Αρχιμαγείρων Κέρκυρας, άρα και κυρίως ως σεφ στο πεδίο, με το δικά του case study που έχει τρέξει, θα τον βγάλουμε για να μας δείξει και πραγματάκια. Σήμερα ας κάνουμε μια εισαγωγή, να δούμε δύο βασικά σε σχέση με τη συνέχεια που είπαν οι προηγούμενοι. Τον έναν δεν χρειάζεται, νομίζω ότι το ξέρεις τον κόσμο, άκουσες απόψη σου. Τι περιθώρια έχουμε στην Κέρκυρα για να μιλήσουμε για ανάδειξη τοπικών προϊόντων, για να κάνουμε πράγματα που θα, όπως και στο μενού στο Προεδρικό Μέγαρο, θα βάζουμε στα μενού των εστιατορίων και των ξενοδοχείων τα προϊόντα με το όνομά τους. Πες εσύ, τι νιώθεις ότι αλλάζει, αν αλλάζει κάτι το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν έχει συνδέσει το μικρόφωνο. Πύρο, έχεις μικρόφωνο. Νομίζω ότι θα τον πάρω στο κινητό. Γιατί αλλιώς... Μήπως να προχωρήσουμε... Ναι, να βγάλουμε χείο. Ωραία. Άμα είναι. Νομίζω θα μιλήσω εγώ τηλεφωνικά, προχωρήσε τη συνδέση με χείο και θα μιλήσω εγώ με τον Σπύρο τηλεφωνικά για να το εξηγήσω ότι έχουμε ένα θέμα. Ωραία. Αν είναι εφικτό η κυρία Μαϊστράλη και ο κύριος Βεργίνας να ανοίξουν τις κάμερές τους, να προχωρήσουμε... Καλησπέρα, κυρία Μαϊστράλη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, κύριε Βεργίνα. Καλησπέρα. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα εδώ, γιατί δεν έχω λάβει το σύνδεσμο και έχω συνδεθεί από το σύνδεσμο της κυρίας Μαϊστράλη και δεν φαίνεται το όνομά μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ποιος είμαι. Okay. Πάντως τώρα στην κάμερα σας φαίνεται, οπότε είναι εντάξει. Να σας καλωσορίσουμε καταρχάς. Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι θέλαμε να μιλήσουμε για έναν παραδοσιακό προορισμό και για μια εναλλακτική πρόταση όπως η Χίος. Εσείς θα μας πείτε γενικά πώς είναι η Χίος αυτή τη στιγμή, η θέση της σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τουριστικά πάντα μιλώντας. Σε ποιες αγορές απευθύνεται, κυρία Μαϊστράλη, θέλετε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα και από μένα, να πω σε όλους ότι δεν έχουμε πίεση χρόνου. Με το Σπύρο το βουλισμά θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Οπότε βγαίνει από την ταλαιπωρία με τα μικρόφωνα κτλ. Δεν έχει καθόλου ήχο, από ό,τι μου είπε. Okay. Οπότε πάμε χείο να λύσουμε όλα τα θέματα του Ανατολικού Αιγαίου. Εγώ να πω απλώς, γιατί αυτή η ανατροπή λίγο μας έβγαλε και από τον τύπο, να πω ότι η κυρία Αντιγόνη Μαϊστράλη είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου, έφορος διεθνών σχέσεων της Fox και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνη οικονομικών ιδιωτικού φορέα τουρισμού Χίου. Ενδιαφέρουσα ιδιότητα αυτή, ενδεχομένως να δούμε κάποια πράγματα. Και ο κύριος Βεργίνας, αντιδήμαρχος απασχόλησης ναυτιλίας και τουρισμού του Δήμου Χίου. Κυρία Μαϊστράλη, καταρχάς. Καλησπέρα και από μας μένα. Ακούει ο κύριος Βεργίνας μας ακούει. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Καλησπέρα, κύριε Βεργίνα. Καλησπέρα. Κυρία Μαϊστράλη, την θέση της Χίου τουριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και σε ποιες αγορές απευθύνεται. Εσείς την ξέρετε τη Χίο, να ξεκινήσω από τα βασικά. Την έχετε επισκεφθεί? Είναι μια καλή αφορμή. Εγώ έχω φίλο στο Βροντάδο. Έχω έρθει Χίο. Είμαι αθώος. Κοιτάξτε, προσωπικά την ξέρω τη Χίο αρκετά καλά και είμαι συνδεδεμένος και με ένα περιστατικό που τέλος πάντων θα το πω και ας προδίδει και την ηλικία μου, ότι βρισκόμουν στη Χίο τις μέρες που το 1987 που είχε βγει το σεισμογραφικό τότε, το τουρκικό, και ο Πρωθυπουργός είπε θα το βυθίσουμε. Και, το χώρα. Ναι. Και έζησα κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές, αλλά πάντα τυχαίως τουριστικά μου έβγαζε μία ποιότητα. Θα θέλαμε τη δική σας αίσθηση όμως. Αυτό θα θέλαμε και προσπαθούμε και νομίζω ότι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του νησιού. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ένα νησί, ένας προορισμός που δεν έχει τουριστικό μαγαζί. Όλοι στο ίδιο τρώμε. Άρα, με αυτό, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα νησί που μπροστάριδες στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι ήδη οι ντόπιοι. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όλο το χρόνο. Δεν κατεβάζουμε ρολά κάποιους μήνες, φεύγουμε και επανερχόμαστε για να ξεκινήσει κάποια τουριστική σεζόν. Χωρίς βέβαια αυτό, όπως καταλαβαίνετε, να σημαίνει ότι έχουμε μία
πραγματικά τουριστική σεζόν όλο το χρόνο. Θέλουμε όμως να έχουμε και έχουμε πιστεύουμε ότι έχουμε τα φόντα να την έχουμε και να την υποστηρίξουμε, ακριβώς επειδή υπάρχουν οι πόροι, φυσικοί και ανθρώπινοι. Σε ό,τι αφορά τις αγορές όπως θέσατε, ηχείως τουριστικά δεν θα έλεγα ότι είναι στον τουριστικό χάρτη. Μέχρι τώρα ίσως είναι ένα νησί outsider. Είναι αυτό το κάτι διαφορετικό που κάποιος ψάχνει να το βάλει και να το αλλάξει ένα τριετία, τετραετία στην προσούρα του. Θα λέγαμε ότι έχει εσωτερικό τουρισμό περισσότερο από αλλοδαπούς. Έχει, ναι. Θα σας πω, είναι ένα νησί που έχει και τους ξένους επισκέπτες, γερμανόφωνους, γαλλόφωνους, βεβαίως και τους Τούρκους, τους γείτονες, τα τελευταία, ακόμα πιο έντονα, τα τελευταία δεκαετία. Περισσότερο θα έλεγα μεμονωμένοι ή και αυτοί που θα έρθουν μέσω μικρότερων ομάδων ή groups, και αυτοί είναι, πάλι ψάχνουν για το διαφορετικό, το εναλλακτικό, όχι το τετριμένο, όχι το γνωστό. Ψάχνουν δηλαδή κάπου, ποτέ θα τους πεις θα γράψεις κάτι στο TripAdvisor, θα δώσεις στο φίλο σου. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν πολύ, ας μείνει μεταξύ μας. Παίρνουμε αυτή την απάντηση για να μην αλλάξει, φοβούμενοι μην αλλάξει το προφίλ των επισκεπτών και ξαφνικά περάσουμε σε μία μαζικότητα. Άρα και αυτός ο επισκέπτης, ο αιωνίως ερωτευμένος με το νησί, ο πεπαιδευμένος θα έλεγα με ένα πιο ισχυρό πορτοφόλι, θα έρθει για να κάνει πιο επιλεκτικά τις διακοπές του. Σε σχέση με την Τουρκία, αυτό που σας είπα, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια αγορά που έφερε στο νησί τον τουρισμό πόλης. Δηλαδή, είναι η αγορά που έφερε όλο το χρόνο επισκέπτες, παρόλο που οι διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο είναι κάτω από 2. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αυξανότανε αυτό σε διανυκτερεύσεις πέραν της Σμύρνης, θα ερχόντουσαν και από Κωνσταντινούπολη και με το δικό τους όχημα. Δεν θα πηγαίνανε στα γνωστά που τους είπε ο φίλος. Θα αποφάσιζαν να επιλέξουν και ένα σημείο του νησιού, το οποίο πιθανά να μην έχει δίπλα και άλλους Τούρκους. Είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Άρα οι πωλήσεις γίνονται αυτόνομα κυρίως ή μέσω του operators. Και περισσότερο θα έλεγα αυτόνομα. Παρόλο που υπάρχουν συνεργάτες, τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε κάνει απευθείας πτήσεις. Ωραία. Να πάμε. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη αρκτικό, γιατί θέλω να το δούμε λίγο μετά. Και μάλιστα, εγώ νομίζω για να κάνω ακριβώς προέκταση αυτής της παρατήρησης που κάνετε, όταν μίλαγα με τον κύριο Βεργίνα στο τηλέφωνο για τη σημερινή εκπομπή, μου είπε ότι ακριβώς επειδή είναι έτσι το τοπίο, όπως περίπου το περιγράψατε οι δυο σας, για μας, μου είπε ο κύριος Βεργίνας, ο κορονοϊός δεν αλλάζει και τίποτα τρομερά πολύ. Δηλαδή, τώρα πάμε που βγαίνουμε εμείς στις αγορές, τα πράγματα είναι χαμηλά και ίσως να είναι και μια ευκαιρία το πόσο ανακατανέμεται η αγορά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, κύριε Βεργίνα, μήπως δεν το κατάλαβα καλά, που συμφωνώ, ελπίζω να ήταν έτσι. Ελπίζω να το είπατε όπως τα απέδωσα. Έτσι ακριβώς όπως το αποδώσατε το είπα. Έτσι ακριβώς όπως τα είπε η κυρία Μαϊστράλη, είναι δηλαδή αυτή η ηχείος. Η ηχείος είναι ένας προορισμός ο οποίος δεν είναι γνωστός στον κόσμο, δεν είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός, αλλά είναι ένας προορισμός αυθεντικός, δηλαδή ένας τόπος αυθεντικός. Οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι, οι επαγγελματίες είναι φιλόξενοι. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι είμαστε περήφανοι γιατί φιλοξενούμε και δεν πουλάμε φιλοξενία. Και είναι ένας προορισμός εναλλακτικός. Μόνο ως τέτοιος προορισμός έχει δουλέψει, όσο έχει δουλέψει, επί δεκαετίες. Δεν είχαμε ποτέ μαζικό τουρισμό, δεν έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι παραδοσιακό. Και τώρα σε αυτό το restart που κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο ο τουρισμός, αυτή την επανεκκίνηση, νομίζω ότι για μας είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία με όλους τους υπόλοιπους. Ξεκινάμε τώρα εμείς, έτσι το βλέπουμε, ότι ξεκινάμε τώρα, στείλουμε τις βάσεις για κάτι δυνατό για τα επόμενα χρόνια, βλέπουμε μακροπρόθεσμα.
Νομίζω ότι η συνεργασία που υπάρχει της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου ιδιαίτερα, που, τον οποίο εκπροσωπώ εγώ, αλλά και της περιφέρειας θα έλεγα, με τους ιδιώτες, με τους ιδιωτικούς φορείς, όπως εν προκειμένου ιδιωτικός φορέας τουρισμού, είναι καλή και είναι τέτοια που θέτει γερές βάσεις για το μέλλον. Στόχος είναι να αποκτήσουμε την ταυτότητα αυτή που δεν έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, εννοώ σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στον κόσμο ποια ακριβώς είναι η Χίος και τι μπορεί να προσφέρει. Και αυτό προσπαθούμε να το πετύχουμε τώρα. Με το μεταναστευτικό πώς επηρεάζεστε? Κοιτάξτε, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το έχουμε για χρόνια από ό,τι φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι στη Χίο έχουμε καταφέρει να μην μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, ίσως και η γεωγραφική θέση της Χίου να παίζει ρόλο και η γειτνίαση με το Τζεσμέ και τη Σμύρνη, που είναι περιοχές οι οποίες προφανώς και δεν υποφέρουν από αυτό το πρόβλημα στην Τουρκία, οπότε αυτό ίσως να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και για μας. Οι αριθμοί είναι σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά τώρα, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η καινούργια κυβέρνηση έχει πράγματι ανταπεξέλθει σε αυτό το πρόβλημα. Δείχνει καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Το χειρίζεται επιτυχώς, εγώ θα έλεγα, το θέμα. Και γενικά δεν μπορώ να πω ότι επηρεάζεται το νησί από αυτό. Παλαιότερα ίσως, δηλαδή το 2015, το 2016, ίσως και το 2017, τότε που οι ροές ήταν αυξημένες, υπήρχε έντονο πρόβλημα. Γιατί, όχι γιατί υπήρχε η παρουσία μεταναστών, προς Θεού. Δηλαδή, οι άνθρωποι, η ύπαρξή τους στο νησί δεν επηρεάζει τον τουρισμό. Και δεν νομίζω άλλωστε μπορεί, για παράδειγμα, κάποιους Έλληνες να τους ξενίζει όταν βλέπει ανθρώπους να κυκλοφορούν στην πόλη με μαντήλες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι τους τουρίστες τους ξενίζει αυτό. Δηλαδή, καθόλου. Είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα η οποία για αυτούς είναι... Έτσι ζουν στις περιοχές τους, έτσι ζουν. Οι τουρίστες μας έτσι ζουν στις περιοχές τους. Αυτό που είχε όμως αρνητικό αντίκτυπο ήταν το γεγονός ότι οι άνθρωποι, μη έχοντας οργανωμένες δομές, κατασκήνωναν παντού. Κοιμόντουσαν στους δρόμους, στις πλατείες, στους δημοτικούς κήπους. Ήταν παντού. Και αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα που δημιουργούσε θέματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια οργανωμένη δομή με περιορισμένο αριθμό που οι άνθρωποι διαβιούν σε συνθήκες αξιοπρεπείς, νομίζω ότι τουριστικά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Θεωρώ ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, τη μεταναστευτική κρίση. Σίγουρα χρειάζεται η βοήθεια της Ευρώπης. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Και πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο και τη συνεργασία με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το θέμα. Να κάνω μια, ερώτηση στον φορέα Χίου, στον ιδιωτικό φορέα Χίου της Αντιγόνη τη Μαϊστράλη, την οποία πρέπει να πω ότι είναι η Ένωση Ξενοδόχων Χίου, είναι από τις πρώτες ενώσεις που ανταποκρίθηκαν στη διερεύνηση του project που έχουμε με την, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το θέμα της γαστρονομίας. Και όταν μιλήσαμε με την κυρία Μαϊστράλη, μου το έβαλε σε μια λογική ότι σαν προορισμός ψάχνεται η Χίος να προβάλλει μια κουλτούρα, να μην γίνει μένα από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι και με διορθώνετε αν κάνω λάθος, και πάρα πολύ μαζικό το πράγμα και μας έρχονται μιλιούνια, να πάμε βήμα-βήμα να αναπτυχθούμε. Εγώ έτσι κατάλαβα από αυτά που είπατε. Με ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο. Σωστά, το έχω καταλάβει καλά? Με το χαρακτήρα που έχουμε, που δεν θα τον αλλάξουμε. Το προφίλ αυτό απλά έχει έρθει στιγμή... Το προφίλ του πολιτισμού, ποιο είναι το προφίλ, του πολιτισμού, της τοπικής παράδοσης, της σύγχρονης κουλτούρας, ποιο είναι περισσότερο αυτό, όλο μαζί, τι είναι το προφίλ? Νομίζω ότι είναι ένα κράμα, γιατί πάω πολύ πίσω, Χία Τράπεζα, Χίος Γέλος, δηλαδή είναι ίονες, είμαστε ίονες, είναι στην κουλτούρα μας, είναι στην καθημερινότητά μας. Αρχίζουμε τέτοια, θα αρχίσουν οι κριτικοί να λένε τι είναι, η αιώνη, η ζακινδυνή, τι είναι, καληνύχτα τώρα, δεν θα γλιτώσουμε σήμερα. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον αυτό είναι αυτό που είναι σημαντικό να προβάλλουμε. Και σε συνέχεια αυτά που είπε και ο κύριος Βεργίνας, ειδικά τώρα,
με όποιο καπέλο αν θέλετε ας μιλάμε, αλλά ας μιλάμε με τα μικρά μας, πιστεύω ότι ο κόσμος μετά από ένα χρόνο διαλύματος και lockdown έχει πια την ανάγκη κάποια στιγμή θα ταξιδέψει. Δεν ξέρω αυτή αν θα είναι φέτος τελικά ή αν θα είναι σε λίγο, αλλά είναι μια πραγματική ανάγκη. Δεν τη δημιουργούμε, υφίσταται. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα ξαναφτιάξει βαλίτσες, πιστεύω ότι θα αναζητήσει το slow down, το slow tourism, δηλαδή το πραγματικά μοντέλο του να ταξιδεύω και να αναζητώ ένα πιο αργό ρυθμό στο ταξίδι μου, την εμπειρία, να αποκτήσει μια βαθιά αυθεντική πολιτιστική εμπειρία του τόπου όπου πάει, να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο εκεί και με το μεμονωμένο επαγγελματία, από την καλημέρα δηλαδή που θα του πει ο άλλος, από το αν θα σταματήσει τη διάβαση, αυτά είναι στην καθημερινότητα και αφορούν όλους τουριστικά. Αυτό είναι που πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε ομαδικά, που προσπαθούμε και πιστεύω ότι έχουμε ξεκινήσει σε μια καλή συνεργασία, οι ιδιώτες αντίστοιχα και με τους δημόσιους φορείς. Είναι πρώτη φορά που έχει καταφέρει η Χίος να βρεθεί κάτω από μια ομπρέλα όλοι οι θεσμικοί φορείς να το υποστηρίζουν αυτό. Η Ένωση Ξενοδόχων Χίου πρωτοστάτησε, πήγε σύσσωμη σε αυτήν την, υποστήριξε σύσσωμη αυτή την προσπάθεια του ιδιωτικού φορέα τουρισμού. Και νομίζω ότι είναι το καλύτερο momentum τώρα. Δηλαδή, ο κορονοϊός δεν ήρθε να φέρει την αλλαγή, απλά την επιτάσσει. Για κάποιους, τυχερούς σαν και εσάς, για κάποιους όχι και τόσο. Μπορούμε να αλλάξουμε την ευκαιρία. Εγώ να ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, τον αντιδήμαρχο πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί ο ιδιωτικός φορέας τουρισμού Χίου είναι μια συσπήρωση των χιωτών που πάνε 2-2 έτσι και αλλιώς. Και από ό,τι έχω καταλάβει και με διορθώνετε όλοι, δεν υπήρχαν και τρομερά πολλές επιλογές. Χίος έχει σχετικά λίγα ξενοδοχεία, οικογενειακού χαρακτήρα, σχετικά μικρά. Υπήρξε μια ευκολία πρακτική, ποτέ δεν είναι εύκολο, αλλά το να συνοηθείτε και να τα βρείτε και να κάνετε και το φορέα κτλ. Μαζί με κάποια εστιατόρια. Ο Δήμος τώρα για να στηρίξει αυτό πρέπει να διευκολύνει το επόμενο βήμα που είναι πως ο προορισμός, δεν λέω απαραίτητα με το νομοσχέδιο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, λέω και με το επόμενο βήμα, τη μεγάλη εικόνα, να βοηθήσει λίγο μια λογική διαχείριση του προορισμού συνολικού, στο οποίο μπορεί να πέφτουν όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα ή κάποια από αυτά. Δεν ξέρω πόσο έτοιμα είναι τα πράγματα εκεί, αλλά ακούγεστε σαν ένα πιθανά ωραίο πείραμα να ξεκινήσει πάνω σας, γι' αυτό το ρώτησα. Ναι. Ναι, σας άκουσα. Κοιτάξτε, το πόσο εύκολο είναι να συνοηθεί, βέβαια προφανώς το λέτε γιατί δεν ξέρετε τι χιόντες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το συζητήσουμε αυτό σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν όλοι οι επαγγελματίες αυτού του τουρισμού και γίνεται γενναία προσπάθεια και αγώνας από το φορέα να κρατήσει ισορροπίες και να μπορεί να έχει αυτή την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των επαγγελματιών σε πρώτη φάση και με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα, εμείς ως Δήμος την προσπάθεια αυτή του φορέα τουρισμού και των επαγγελματιών την αγκαλιάσαμε την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ήδη από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του φορέα υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας. Την ίδια κίνηση έκαναν και οι γειτονικοί δήμοι, ο Δήμος Ψαρών και ο Δήμος Συνουσών, γιατί πρέπει να πούμε ότι εμείς εδώ μπορεί να είμαστε τρεις δήμοι, τρία νησιά, αλλά στην πραγματικότητα αισθανόμαστε σαν να είμαστε ένα νησί και ένας προορισμός. Και οι Δήμοι δηλαδή, οι τρεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτύχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι έχουμε την δυνατότητα και το δείχνουμε καθημερινά και να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι τι δυνατότητες, αναφέρομαι στον κορονοϊό, έτσι. Το θέμα είναι τι δυνατότητες δίνει η κεντρική διοίκηση στην αυτοδιοίκηση πραγματικά και τι χώρο δίνει να μπορέσει να εμπλακεί στο συγκεκριμένο θέμα.
Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε ήδη κάποιες σκέψεις, έχουμε οργανώσει ένα πλάνο και μέσω της πολιτικής προστασίας είχαμε κάνει ενέργειες με την πρωτοεμφάνιση του προβλήματος της πανδημίας. Πρέπει να σας πω ότι ήδη από τις πρώτες εκμεταλλευτήκαμε τις διεθνείς σχέσεις που είχαμε με δήμους από τη Γερμανία, με δήμους από την Κίνα. Αποδεχτήκαμε δωρεές υλικούς, μάσκες και τα λοιπά από αδελφούς δήμους της Κίνας. Αναπτύξαμε ένα σχεδιασμό, ένα πλάνο στισήματος πρόχειρων οικισμών σε περίπτωση επέκτασης της πανδημίας και η πολιτική μας προστασία εκπώνησε ένα σχεδιασμό για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Αποδεχτήκαμε δωρεά, στην πραγματικότητα έτσι έγινε, από γερμανικό δήμο 200 κλίνες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τον προγραμματισμό μας αυτό. Δηλαδή βρίσκουμε τρόπους και θεωρώ ότι έχουμε και τη δυνατότητα και τα οικονομικά εργαλεία να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι επί του παρόντος δεν βλέπουμε να υπάρχει σαφής αρμοδιότητα στους αυτοδιοικητικούς φορείς. Δηλαδή ακούμε για δήμους που προχωράνε σε δράσεις, πώς το λένε, εκτέλεσης rapid test στα λιμάνια, στους επιβάτες. Αυτό είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα τι αποτέλεσμα έχει? Τα rapid test αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, είναι εθελοντικά. Επομένως, αν ο επιβάτης βγαίνει από το πλοίο και δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει το rapid test, ποιο είναι το νόημα του να γίνεται μια τέτοια δράση? Ήθελα να σας διακόψω σε αυτό. Απλώς ήθελα, μια και απαντήσατε στο μεγαλύτερο μέρος, ήθελα να πω ότι εννοούσα κυρίως το αν έχει τοπική αυτοδιοίκηση στοιχείο, με δεδομένους τους συνομιλητές που θα μας απαντήσει και θα το σχολιάσει και η Αντιγόνη Μαϊστράλη αυτό, εάν έχει, με βάση και την ανάγκη που περιγράφεται, γιατί αυτές οι ατέλειες δημιουργούν μια ανάγκη κιόλας να καλυφθεί. Εάν νιώθετε ότι ο Δήμος της Χίου ειδικά μπορεί να βγει μπροστά στα πράγματα και να καλύψει την ανάγκη για τους οργανισμούς διαχείρισης προορισμών, έτσι ώστε να γεφυρωθεί η πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης με το τουριστικό μέρος. Αυτό εννοούσα. Απλώς σας άφησα να πείτε, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε σαν ανάγκη. Και προφανώς, κλείνοντας, μετά στο απαντήσει η κυρία Μαϊστράλη το ίδιο πράγμα για το τι θα περίμενε εκείνη από εσάς ή από την περιφέρεια ή από οποιονδήποτε. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς γενικά είμαστε σύμφωνοι με αυτό το προτινόμενο τρόπο διαχείρισης των προορισμών και θεωρώ ότι το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά. Επιδιώκουμε τη συνεργασία. Εμείς, μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι στις προτάσεις που είχαν γίνει για τους φορείς διαχείρισης των προορισμών, πριν υπάρξουν οι προτάσεις και πριν ανακοινωθούν οι σχεδιασμοί σε κυβερνητικό επίπεδο, είχαμε κάνει και κάποιες έτσι προτάσεις, είχαμε κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις για το πώς θα μπορούν οι ίδιοι οι φορείς τουρισμού που υπάρχουν, οι υπάρχοντες φορείς από τους επαγγελματίες, πώς θα μπορούσαν με νομοθετικές ρυθμίσεις να μετατραπούν σε DMMOs, κάτι το οποίο δεν είδαμε να προχωράει, βέβαια. Αυτή η σύμπραξη που επιχειρείται της αυτοδιοίκησης με τους επαγγελματίες δεν μας βρίσκει απέναντι, δηλαδή είμαστε σύμφωνοι, γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει και η αυτοδιοίκηση να συμμετέχει, σίγουρα οι επαγγελματίες, πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των επαγγελματιών, γιατί οι επαγγελματίες είναι αυτοί που ζουν το πρόβλημα, οι επαγγελματίες είναι αυτοί που, όχι το πρόβλημα, είναι αυτοί που ζουν το συγκεκριμένο χώρο, είναι αυτοί που έχουν, που, αν θέλετε, και τα ωφελήματα αλλά και τις επιπτώσεις από την μη σωστή ή μη επαρκή διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Επομένως, εμείς είμαστε θετικοί και θα συμμετέχουμε εφόσον τελικά προχωρήσει έτσι όπως προγραμματίζεται. Ωραία. Δημήτρη, ακούς? Όχι, απλώς περιμένω. Δεν ακούω τώρα. Ακούω μια χαρά, να συγγνώμη. Ωραία, οκ. Okay. Συνέχισε. Μια χαρά. Περιμένω και την κυρία Μαϊστράλη να απαντήσει στο ίδιο ερώτημα, για να καταλάβω πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μίξεις. Γιατί άμα δεν τα καταφέρετε ούτε εσείς, που είστε μικρός τόπος, που έχετε ιδιωτικό φορέα,
που έχετε το Δήμο δίπλα, που, δεν θα έχω καμία ελπίδα για τους υπόλοιπους. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι το υπόβαθρο της ερώτησης. Σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι το πειραματικό πλάνο, όπως το αναφέρατε, στοιχείο έχει ήδη αρχίσει να δείχνει πού μπορεί να σκοντάψει και πού μπορεί να προχωρήσει. Προφανώς είναι τα πάντα θέματα. Για πέστε μας λίγο που μπορεί να σκοντάψει και που μπορεί να προχωρήσει, για να ακούσουμε λίγο, να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Λίγο, έτσι, κάνα δυο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνετε ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει στοιχείο με τον ιδιωτικό φορέα τουρισμού εμπλέκει επαγγελματίες εθελοντικά. Είναι μια ιδιωτελής συμμετοχή όλων μας, που έχει φτάσει να γίνει η πρώτη μας δουλειά. Το σημαντικό για κάποιους, ίσως, που πάνε να ξεκινήσουν, είναι, μάλλον αυτό που ίσως έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, είναι ότι θα ήμασταν κακοί πελάτες για κάποιον που θα ερχόταν να μας πει πρέπει να φτιάξετε αυτό το κομμάτι στοιχείο, έχοντας ήδη αντιληφθεί την αναγκαιότητά του. Γιατί το συνεργάζεστε δεν είναι και το δυνατό σημείο η μόνη των Ελλήνων γενικότερα. Ας πούμε ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Αυτό είναι ένα αντικείμενο προς συζήτηση και αφορά και διαχείριση κρίσης. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συνέργειες με τους ΟΤΑ, σε αυτή τη φάση έχουμε μια πραγματικά καλή συνεργασία. Έχει γίνει αντιληπτό η ουσία του project και όχι η καρέκλα που είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος Πάπης. Από την Κέρκυρα. Έχοντας λοιπόν βάλει τις βάσεις, πιστεύω ότι θα είναι βήμα προς τα πίσω το να πάμε να διαλέξουμε ποιος πρέπει να μπει μπροστά σε μια τέτοια ενέργεια. Βεβαίως οι επαγγελματίες πρέπει να είναι μέσα. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος. Έχουν γίνει ανάλογες προτάσεις και από την Ένωση Ξενοδόχων και από την ίδια την POX για τους DMO. Απ' την άλλη, η ΟΤΑ, κατά την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι πρέπει να είναι, πώς να το πω, να είναι η αρρωγή, back office, γιατί έχουν το κονδύλι, έχουν την τεχνική υποδομή που ένας ιδιωτικός φορέας σε αυτή τη φάση δεν το έχει και η πρόβλεψη που έχει κατατεθεί δεν ορίζει πώς αυτοί οι φορείς διαχείρισης προορισμών θα ξεκινήσουν, αν μη τι άλλο, με τι κεφαλοκίνησης, με ποια ρευστότητα, με τι χρονοδιάγραμμα, με τι επενδυτικό πλάνο. Άρα, αν αυτά τα πράγματα, αν από το μηδέν ξεκινούσε κάποιος άκρος επιχειρηματικά να το στήσει, θα ήταν τα πρώτα βασικά στοιχεία. Η συνεργασία του, όχι του ποιος κάνει τι, αλλά το τι πραγματικά πρέπει να επιτευχθεί, νομίζω ότι αφορά τη σύμπραξη. Θα πρέπει λοιπόν, αν πάει αυτό να νομοθετηθεί, να προβλέψει μέσα τους ιδιώτες, αλλά την ίδια στιγμή και οι ιδιώτες να αναλογίζονται το βάρος αυτής της ευθύνης. Έτσι κι αλλιώς περιμένουν να βγει επίσημα στη διαβούλευση, γιατί ήταν ανεπίσημο αυτό που είχε διαρρεύσει. Ναι, το γνωρίζουμε. Οπότε θα τα πούμε, θα έχουμε ευκαιρίες. Δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει να πει. Να πω, μου επιτρέπετε να προσθέσει κάτι, σας ακούμε και Ευεργίνα. Να προσθέσω. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό το μοντέλο για να προχωρήσει, και το βλέπουμε και τώρα στην πράξη εμείς, σε αυτή την πρώτη συνεργασία, σε αυτή τη δοκιμή, αν θέλεις, σε αυτό το πείραμα που γίνεται, είναι δύο. Και έχοντας, ας πούμε, μία εικόνα της αυτοδιοίκησης εγώ τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί συμμετείχα και ως περιφερειακό σύμβουλο στην προηγούμενη θετία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Έχοντας δηλαδή μια ολοκληρωμένη τώρα εικόνα της αυτοδιοίκησης αυτά τα χρόνια, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να προχωρήσει αν από τη μία πλευρά, από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοδιοικητικοί με πολιτικές σκοπιμότητες, αυτοδιοικητικοί οι οποίοι θα επιδιώκουν να παρουσιάσουν έργο και να διαφημίσουν έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που πρέπει να γίνει από αυτούς τους φορείς, η οποία θα είναι δουλειά που δεν θα φαίνεται. Άρα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι αυτοδιοικητικοί και να δεσμευτούν ότι θα είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν δουλειά που δεν θα φαίνεται και που ενδέχεται να τους κοστίσει και πολιτικά. Γιατί εδώ
τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για τυχείο, δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Βεργίνα, νομίζω ότι έχετε κάνει την εκπομπή άνω κάτω τώρα με αυτά που λέτε. Μιλάμε για μια άλλη χώρα, καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Τώρα το... αλλά... πήγαμε να τα βάλουμε σε έναν δρόμο, θα σας πω... τώρα τα κάνατε... Όχι, θα σας πω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως. Αυτό είναι το νομοσχέδιο που θα στήσει, το νομοσχέδιο που θα στήσει η κυβέρνηση. Απ' την άλλη πλευρά οι επαγγελματίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν, να είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού τους φορέα και να μην στηρίζονται οικονομικά από την αυτοδιοίκηση. Άρα, αν αυτά τα δύο συνυπάρξουν, εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Πώς θα γίνει αυτό? Με το νομοθετικό πλαίσιο που θα ορίσει τη σύνθεση, τη μετοχική και την διοικητική του φορέα. Δεν πρέπει καμία από τις δύο πλευρές να έχει πλειοψηφία και να καπελώνει την άλλη. Αυτό σημαίνει για όσους μας ακούνε, επειδή εγώ συμφωνώ στην αρχή που λέει ο κύριος, να πω για όσους μας ακούνε και για την κυρία Μαϊστράλη, αυτό σημαίνει βεβαίως για όσους μας ακούνε, όσοι έχουν διαβάσει τις σχετικές νομοθεσίες, ότι κάνουμε το έργο αυτό περί των DMO, περισσότερο στοίχημα για τον κύριο Βορύδη, που πρέπει να παρέμβει νομοθετικά στα θέματα της νομοθεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης παρά τουρισμού. Εγώ συμφωνώ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Απλώς ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Ότι είναι τελικά στοίχημα που πρέπει να φέρει αλλαγή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και όχι οι υπόλοιποι. Γιατί οι υπόλοιποι μπορούν να το κάνουν. Απλώς δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Συμφωνώ. Λίγοι το έχουν συνειδητοποιήσει και το συζητάνε αυτό από τον κ. Βεργίνα. Γι' αυτό το προσδιορίζω. Έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα θα έχουμε αρκετά να πούμε και στην συνέχεια όταν θα πει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Σίγουρα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θες να ρωτήσεις κάτι. Όχι, εγώ θέλω να πω ότι είσαστε από τους λίγους. Βέβαια, εγώ όταν μίλησα με την Αντιγόνη Μαϊστράλη και την ρώτησα με ποιον άλλον μιλάνε, μου λέει τοπική αυτοδιοίκηση, θα σου φέρουμε τον αντίμαρχο τουρισμού κτλ. Αυτό δεν συμβαίνει, δεν είναι συνήθες, ξέρετε. Σε δύο προορισμούς έχει βγει από τις 9 που έχουμε τρέξει μέχρι τώρα και ακούσατε πριν τι είπαν οι άνθρωποι από την Κέρκυρα. Τσακώνονται οι μισοί δήμοι με τους άλλους μισούς, όλοι με τον κλάδο και πάει λέγοντας. Γιατί είσαστε πραγματικά, εγώ θα το παρακολουθώ με ενδιαφέρον, θα τα λέμε και μαζί σε τακτική βάση, αλλά πραγματικά ήταν πολύ χαρμόσυνο και αισιόδοξο το ότι υπάρχει ο κλάδος με την αυτοδιοίκηση που όχι μόνο μιλούνται, αλλά προτείνει και όλα ο ένας τον άλλον στον συνομιλητή. Νομίζω το έχουμε δει μόνο στην ΚΟ, αν θυμάμαι καλά, όπου η κυρία Σβήνου έφερε τον ναι, άνθρωπο από την περιφέρεια. Ναι. Ωραία, θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί τέτοιου είδους ενέργειες χρειάζονται και τα ανάλογα case studies που πρέπει να αναδεικνύονται και να λειτουργούν σαν πρότυπα. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Μαϊστράλη, κύριε Βεργίνα. Ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη κουβέντα. Μας φέρατε πολύ πιο κοντά το νησί της Χίου και θα δούμε λίγο πώς μπορεί έτσι, η νέα πραγματικότητα να λειτουργήσει ευεργετικά. Και να το βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Και κρατάω αυτό που είπε ο κ. Βεργίνας, ότι ξεκινάμε από μια παρόμοια αφετηρία. Οπότε μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα από την αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όσους μας παρακολούθησαν. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα στοιχείο.